Κυρίες και κύριοι, πολύ πολύ καλησπέρα. Καλώς ήλθατε στο Open τώρα. Είναι σήμερα Παρασκευή 4 Οκτωβρίου. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, όπως λένε και στο χωριό του Κατερινόπουλου. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4 και 4 με πάρα πολύ πλούσιο ρεπορτάζ. Πάρα πολλά θέματα, αλλά και έναν διαγωνισμό ο οποίος τρέχει. Και πρέπει να σας πω πριν ξεκινήσω ότι Βιοκαρπέτ μας έχει κάνει δώρο 500 ευρώ μετρητά, τα οποία θα κληρωθούν σε κάποιον από εσάς φυσικά. Κάποιος τυχερός ή κάποια τυχερή θα κερδίσει αυτό το μοναδικό δώρο της Βιοκαρπέτ. Είναι μοναδική εταιρεία η οποία έχει καταπληκτικά χαλιά, τα οποία θα πρέπει να αρχίσουμε να τα στρώνουμε σιγά σιγά στα σπίτια μας, προκειμένου να ζεσταθούν τα ποδαράκια μας και τα κοκαλάκια μας. 500 ευρώ λοιπόν σήμερα ο διαγωνισμός. Έχουμε περίπου 2 ώρες. Έχετε 2 ώρες μπροστά σας προκειμένου να δηλώσετε τη συμμετοχή. Τρόποι συμμετοχής τους βλέπετε. 14800. Τηλεφωνείτε στο 14800. Αφήνετε όνομα και επώνυμο. Και φυσικά μπορείτε να πάρετε το κινητό τηλέφωνο στα χέρια. Κάπα όμικρον κενό. Αποστολή στο 14800. Υποχρεωτικό να γράψετε το όνομά σας και το επώνυμό σας. Και φυσικά η κλήρωση θα γίνει εδώ ζωντανά. 500 ευρώ σήμερα. Έχετε 2 ώρες στη διάθεσή σας προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτό το μεγάλο διαγωνισμό και φυσικά με ένα τηλέφωνο ή ένα SMS λαμβάνετε συμμετοχή, θα λάβετε συμμετοχή μάλλον και για τον άλλο μεγάλο διαγωνισμό του καναλιού τα 5.000 ευρώ μετρητά τα οποία θα κληρώσουμε εν ευθέτω χρόνο. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή 211-212-20-18 τα τηλέφωνα, συγγνώμη 20-16 τα τηλέφωνα καταγγελιών και επικοινωνίας. Μπερδεύτηκα, μη με προγγίζετε από το κοντρόλ. Μπερδεύτηκα. Email εκπομπή opentora@tvopen.gr. Έχουμε σελίδα στο Instagram TV Open. Open τώρα, συγγνώμη. Και στο Twitter, το πρώην X, Open τώρα. Εκεί πέρα περιμένουμε τα μηνύματά σας για να σχολιάσουμε και τα θέματα της σημερινής επικαιρότητας. Εκ δεξιών μου, θέλω να σου πω κάτι το οποίο μου το μετέφεραν λίγο πριν βγω στον αέρα, Θανάση Κατερινόπουλε, ότι είσαι η πιο αγαπητή φαλάκρα στο ελληνικό Twitter. Κοίταξε να δεις, το ξάπι όσοι δεν έχουν μαλλιά έχουν μυαλό. Δεν υπάρχει αντίθετο, μην μου πεις αντίθετο. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι έχω μυαλό και δεν είναι εγωιστικό. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους συντρόφους σου, οι οποίοι ενώ είχαν μία ροπή στο να... Μην βιάζεσαι, ξέρω ότι θα πεις, μην βιάζεσαι, μην βιάζεσαι. Κοντός ψαλμός, αλληλούια, μην βιάζεσαι. Λοιπόν. Θα τα πούμε με τον Θανάση. Έχουμε πάρα πολλά πλούσια θέματα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Έχουμε εξελίξει ό,τι αφορά την υπόθεση, τη διαμάχη των τεμπών. Θα δούμε. Βγήκε λευκός καπνός μεταξύ της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Πλακιά ή έχουμε άλλες εξελίξεις, υπάρχουν αντιδράσεις. Όλα αυτά θα τα δούμε σήμερα. Πάμε λοιπόν να πάρετε μία γεύση για το τι ακριβώς θα συζητήσει η σημερινή εκπομπή. Δείτε σε λίγο. Η Playmate Σίλβια Παπαδάκη ζωντανά στο Open τώρα από την Ευελπίδων. Γιατί κατέθεσε μήνυση για κακούργημα κατά του πρώην συζύγου της. Δείτε σε λίγο. Αρνήθηκαν τις ποινικές ευθύνες ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, ο χειριστής και ένας μηχανικός. Τι λέει ο πατέρας του αδικοχαμένου Γιάννη αποκλειστικά στο Open τώρα. Δείτε σε λίγο. Εγκατάλειψη βρέφους στη Μυτιλίνη από τη μητέρα του. Ο διευθυντής της μαιευτικής κλινικής που φροντίζουν το βρέφος, μετά από εισαγγελική αγωγή, εξηγεί τους λόγους που όθησαν τη μητέρα σε αυτή την πράξη. Δείτε σε λίγο. Έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στην τρυφερή ηλικία των 14 ετών από συνομιλικές της. Τι αφηγείται στο Open τώρα για την φρίκη που έζησε και τις σωματικές βλάβες που της προκάλεσαν. Δείτε σε λίγο. Ποια είναι τα ρέματα που απειλούν να πνίξουν την Αττική κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, ποιες περιοχές είναι χτισμένες πάνω σε αυτά. Δείτε σε λίγο. 2 χρόνια μετά τον θάνατο από παράσυρση αυτοκινήτου και εγκατάλειψη της αίμας στη Θεσσαλονίκη, η μητέρα της μιλάει στο Open τώρα και εξηγεί γιατί κατέθεσε μήνυση κατά του συνοδηγού του οχήματος. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά από τα θέματα τα οποία θα σχολιάσουμε σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ γιατί οι ειδήσεις δεν μπορούν να περιμένουν. Βαγγέλης Τριάντης κοντά μας. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Πέτρο μου. Λοιπόν, θέλω καταρχάς να μου πεις αν τελικά έχει βγει λευκός καπνός ό,τι αφορά αυτή την κόντρα, η οποία είναι μια θλιβερή διαμάχη, κατά την άποψή μου, η οποία ξέσπασε κυρίως μεταξύ της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Νίκου Πλακιά. Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει είδηση η οποία χθες γνωστοποιήθηκε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού τελικά ανάβει το πράσινο φως προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτή η συναυλία σε 11 Οκτωβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Ναι, φαίνεται να υπάρχει ένας λευκός καπνός εν ώψη και της συναυλίας, αλλά σύμφωνα με τις δικές μας αποκλειστικές πληροφορίες, η κυρία Καριστιανού θα προχωρήσει κανονικά στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος του κυρίου Πλακιά. Αυτό θα γίνει πιθανότατα τη Δευτέρα.
Είναι αυτό το οποίο αποκάλυψες χθες, Βαγγέλη, ασφαλιστικά ναι. μέτρα με τα οποία ζητεί να το επαναλάβουμε, γιατί ενδεχομένως κάποιοι δεν μας είδαν χθες. Ζητεί συγκεκριμένα πράγματα ο κύριος Νίκος Πλακιάς να μην την πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων, mm-hmm. να απέχει από διάφορες δημόσιες αναρτήσεις και αναφορά του ονόματός της και φυσικά κάποια άλλα πράγματα τα οποία πραγματικά είναι περίεργα υπό την έννοια ότι και η κυρία Καριστιανού θρηνεί για τον χαμό της κόρης της και ο κύριος Πλακιάς θρηνεί για το χαμό των παιδιών του. Ακριβώς. Και αυτό είναι το οποίο ηχεί και λίγο άσχημα και το είπες και χθες στην εκπομπή σε αυτή την κόντρα μεταξύ των δύο πλευρών. Φαίνεται σήμερα όμως ότι ο Νίκος Πλακιάς κατέβασε τους τόνους με μια δημόσια τοποθέτηση στο Twitter εν ώψη και της συναυλίας. Εδώ βέβαια αυτό που θέλουμε να πούμε είναι το εξής. Υπάρχει και μία ακόμη συναυλία η οποία αυτή τη στιγμή συζητείται και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει. Θα τα πούμε. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχάς θέλω να μας πεις, Βαγγέλη, ότι έχει ανάψει το πράσινο φως από το αρμόδιο Υπουργείο. Η συναυλία της 11ης Οκτωβρίου θα γίνει κανονικά στο Καλλιμάρμαρο. Θα γίνει κανονικά. Έχουν πάρει την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Ανακοινώθηκε χθες. Θα είναι μια μεγάλη συναυλία που θα συγκεντρωθούν με πολλοί καλλιτέχνες, χιλιάδες κόσμος κτλ. Αφιλοκερδός, βέβαια, πρέπει να πούμε, καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες αφιλοκερδός. Θα υπάρχει το αντίτιμο για το οποίο υπήρξε ουσιαστικά και η διαμάχη μεταξύ της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Πλακιά. Εξήγησαν και οι δύο για ποιους λόγους και ποιοι ήταν οι λόγοι της διαφωνίας. Δείχνει να υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον μέχρι και τη συναυλία ή τουλάχιστον τις επόμενες ημέρες και ορθώς κατά την ταπεινή μας άποψη. Και που τώρα βλέπετε το λευκό καπνό, βρε παιδιά. Ορίστε. Αποκλιμάκωση λέτε ότι υπάρχει. Ναι. Βάλανε νερό στο κρασί τους. Mm. Απ' την άλλη πλευρά όμως η κυρία Καριστιανού είναι διατεθειμένη να καταθέσει ασφαλιστικά. Όχι, είναι διατεθειμένη. Είναι η αποκλειστική είδη της εκπομπής. Το λέει και ο Βαγγέλης σήμερα. Κατατίθεται τα ασφαλιστικά μέτρα. Πού τον βλέπετε λοιπόν? Ορίστε. Πού τον βλέπετε το λευκό καπνό? Είπαμε εμείς για λευκό καπνό. Στη δημόσια. Ότι φαίνεται, λέει ότι θα βγει λευκός καπνός κλπ. Πού τον βλέπετε? Ο ένας μπορεί να υποχωρεί. Αλλά οι άλλοι λέει, όπα, καταθέτω ασφαλιστικά. Ναι, γιατί υπάρχει λευκός καπνός εδώ. Όχι, γιατί ας πούμε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που είχαμε χθες, λέει μέσα στα ασφαλιστικά μέτρα ότι πιθανότητα ο κύριος Πλακιάς θα επαναλάβει τις αναφορές σε βάρος μου στα social media. Έχετε την ανάρτηση του κύριου Πλακιά που λέει να στηρίξουμε όλη τη συναυλία. Με τον νόμο των πιθανότητων δεν μπορούμε να παίζουμε. Πολύ σωστά. Να ακούτε λίγο και οι δύο, να συντονίσω την εκπομπή, αν με επιτρέπετε. Έχουμε, κυρία Πατσιώκα, αυτή την ανάρτηση του κύριου Πλακιά, τη χθεσινή. Θα την έχουμε σε λίγο να δούμε το τι ακριβώς έχει πει ο κύριος Πλακιάς. Κύριε Κατερνόπουλε, έχετε μπει σήμερα φουριόζος. Επειδή είναι Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, ξεκουραστείτε προφανώς. Όταν ένας ανακρούει πριν να είναι. Κάτσε, ρε Θανάση. Κάτσε, ρε. Όπα, τι να καθίσω. Έτσι. Δεν είναι έτσι. Εσύ όρθιος τότε. Δεν θα σηκωθείς όρθιος. Δεν μπορώ να εκφράσω την άποψή μου. Βεβαίως και μπορείς. Εδώ έρχομαι να εκφράσω την άποψή μου. Για να κάνω τη γλάστρα. Άμα σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει, ξανάρχομαι. Ρε Θανάση. Μα ακούω για λευκό καπνό. Δηλαδή, εγώ σε προλογίζω. Εμείς πρώτοι είπαμε να ρίξουν νερό στο κρασί τους. Με φέρνει σε δύσκολο. Ο ένας λέει αυτή τη στιγμή ναι, να γίνει συναυλία. Αυτό ακούω, άκουσα τουλάχιστον. Διάβασα. Η άλλη λέει προχωράω κατευθείαν σε ασφαλιστικά. Υπάρχει εδώ συμφωνία και λευκός καπνός, κοροϊδευόμαστε. Εκτός και αν αυτά όλα τα κάνουν για επικοινωνιακούς λόγους. Οπότε εντάξει. Ασχολούμαστε όλοι αν θα γίνει, δεν θα γίνει και τι θα γίνει. Καταρχάς, και πώς θα γίνει. Θέλω να ανακαλέσεις κάτι στο οποίο είπε Θανάση, γιατί εδώ δεν έρχεσαι ως γλάστρα και το γνωρίζεις, γιατί έχουμε χρόνια φιλία. Μα, μου έτσι, λες, όχι, δεν έρχεσαι ως γλάστρα. Εδώ ενδεχομένως. Άλλο η φιλία. Μισό λεπτό. Θανάση, μου και ο Θανάση να μιλήσω. Και η άποψη. Να μιλήσω κι εγώ. Σε άλλες εκπομπές ενδεχομένως να πήγαινες και να έκανες τη γλάστρα. Εδώ τουλάχιστον δεν νομίζω να σου έχω αφαιρέσει ποτέ το λόγο και το ρόλο τον οποίο έχει στην εκπομπή, γιατί είσαι άξιος συνεργάτης. Και δεν μπορείς τώρα, εγώ σε προλογίζω και σου λέω ότι είσαι η πιο γλυκιά καράφλα του Twitter και να κάνεις σιρόπια. Άλλο η φιλία, άλλο η έκφραση γνώμης. Ναι, θέλω να εκφράσω τη γνώμη και η γνώμη είναι δεδομένη. Εγώ δεν βλέπω λευκό καπνό. Λευκός καπνός θα υπήρχε αν και οι δύο πλευρές υποχωρούσαν. Κάτσε να αν υποχωρεί ρεπορτάζ, η μία και δεν υποχωρεί η άλλη, κάτσε δεν να υπάρχει λευκός καπνός. Κάτσε να δεις το ρεπορτάζ, ρε Θανάση. Κάτσε να δεις το ρεπορτάζ. Να το δούμε. Μη με φουντώνεις μεσημεριάτικα, με φιτιλιάζεις. Δεν φουντώνω, αλλά λευκός καπνός. Για να υπάρχει λευκός καπνός δεν πρέπει να αφήσει αέρα ούτε από εδώ ούτε από εκεί για να πάει ευθεία πάνω των δύο κόσμων. Αυτό έχεις δίκιο, συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν. Όποτε θέλεις παρεμβαίνεις. Γιατί έκανα λόγο, μισό λεπτό, γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια παρεξήγηση, την οποία θα τη λύσουμε. Για ποιο λόγο έκανε ο Βαγγέλης λόγο για λευκό καπνό? Πάμε να δούμε την ανάρτηση του κύριου Πλακιά. Τι ανάρτησε χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρακαλώ, δείξτε το. Ναι, χθες. Τι γράφει? Να το, λοιπόν.
Έμαθα ότι η εκδήλωση θα γίνει. Δέχομαι την απόφαση των αρμοδίων φορέων που πήραν τελική απόφαση. Θανάση Παπακοσταντίνου, Σοκράτη Μάλα, Ματάνια Τσανακλίδου, Φίβο Δελιβοριά, Κοινή Θνητή. Βάλτε όσο πιο πολύ δύναμη μπορείτε στη φωνή σας να ακουστεί ως τον ουρανό. Κάπου εκεί όταν τραγουδήσεις Θανάση την Ανδρομέδα, τρία αστέρια θα εμφανιστούν. Είναι τα παιδιά μας και θα χορεύουν. Τρεις φατσούλες λυπημένες με δάκρυα. Καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου. Ωραία. Αυτό δεν είναι ρευστός καπνός. Είναι μονομερός εδώ η επαναχώρηση. Υπάρχει από την άλλη πλευρά η επαναχώρηση ότι θα κατευθύνουν ασφαλιστικά. Όχι. Βαγγέλη, απάντα. Τα ασφαλιστικά. Γιατί τα βάζει μαζί μου. Γιατί αν κατατεθούν τα ασφαλιστικά, συνεχίζουν να ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Βαγγέλη, απάντησε σε πάρα. Τα ασφαλιστικά θα κατατεθούν κανονικά. Έτσι λέει το ρεπορτάζ, έτσι λένε οι πληροφορίες. Δεν τα συντάξαμε εμείς. Εντάξει, δεν είπα ότι τα συντάξαμε εμείς. Αλλά το λέω και πάλι. Δεν μπορεί ένας να υποχωρεί και ο άλλος να μην υποχωρεί. Πρέπει να υποχωρήσουν και οι δύο πλευρές. Να υποχωρήσουν και οι δύο πλευρές. Και οι δύο πονάνε. Και όλοι όσοι έχουν χάσει παιδιά πονάνε. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε το τι ακριβώς ζητεί, τι αιτείται μάλλον η κυρία Καριστιανού μέσω των ασφαλιστικών που έχει καταθέσει. Έχουμε έτοιμη την κάρτα να τη δούμε. Παρακαλώ, δείξτε την κάρτα. Λοιπόν, πρώτον, να μην την πλησιάζει σε απόσταση. Μάλλον είναι τα αδέρφια πλακιά, να μην την πλησιάζουν σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων. Να μην αναφέρουν το όνομά της ή οτιδήποτε που αφορά την ίδια είτε στα social media είτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων των ασφαλιστικών μέτρων, να τους επιβληθεί χρηματική ποινή ύψους 1.500 ευρώ και ποινή κράτησης 6 μηνών, να εκδοθεί προσωρινή διαταγή που να απαγορεύει οποιαδήποτε αναφορά στην ίδια μέχρι να εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα, Βαγγέλη. Αυτά αιτείται, κυρία Καριστιανού, και αυτά θα συζητηθούν τη Δευτέρα, όπως μας λες, στις δικαστικές αίθουσες. Ωραία. Πάμε παρακάτω τώρα. Είπαμε λοιπόν ότι η συναυλία θα γίνει στο Καλλιμάρμαρο. Βεβαίως. Όμως έχουμε πληροφορίες ότι έχει προηγηθεί και ένα άλλο αίτημα του ίδιου συλλόγου προφανώς. Δεν ξέρω αν είναι του ίδιου ή είναι κάποιο άλλο, εσύ θα μας το πεις. Στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το οποίο όμως δεν έχει απαντήσει ακόμα για το αν θα γίνει μια παρόμοια συναυλία, μια παρόμοια εκδήλωση. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Λοιπόν, 26 Σεπτεμβρίου, εταιρεία που διοργανώνει συναυλίες, είναι αυτή η δουλειά της και έχει συνεργαστεί ούκο λίγες φορές και με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, κατέθεσε ένα αίτημα για λογαριασμό του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με σκοπό τη διοργάνωση συναυλίας. Που θα είναι πάλι όπως το Καλλιμάρμαρο. Ο ίδιος σύλλογος είναι, όχι, μας είπε. Ο ίδιος σύλλογος. Οι διοργανωτές από πού έχουν πάρει εντολή. Έχουν πάρει εντολή από το Σύλλογο. Ναι. Της κυρίας Καριστιανού. Της κυρίας Καριστιανού και μάλιστα. Ναι. Επειδή όπως πληροφορούμαστε υπήρξε μια καθυστέρηση στην απάντηση ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζει η πλευρά του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, μια καθυστέρηση από την πλευρά του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος να απαντήσει, υπήρξε και μια επιστολή που εστάλησε 26 Σεπτεμβρίου από την πλευρά της κυρίας Καριστιανού. Ναι. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος λέει το εξής, γιατί επικοινωνήσαμε μαζί τους. Τι λένε. Λένε ότι υπάρχει μια διαδικασία που ακολουθείται με αυτά τα αιτήματα, ότι έρχεται το έγγραφο αίτημα, πηγαίνει στο αρμόδιο τμήμα και συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο. Άρα, λένε, εμείς δεν αρνηθήκαμε την παραχώρηση του Κρατικού Θεάτρου, αλλά το επόμενο διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στις 7 Οκτωβρίου. Τώρα, και για αυτό το αίτημα υπάρχει διάσταση απόψεων μέσα στο εσωτερικό του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Κάποιοι δεν είχαν ενημερωθεί. Κάποιοι θεωρούν ότι ίσως και υπήρξε μια μονομερής λειτουργία στο κομμάτι αυτό από την πλευρά της κυρίας Καριστιανού. Μένει να φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα αν θα υπάρξει δεύτερο Καλλιμάρμαρο. Βάλε, αν ο τελεία παραμένει, Βαγγελή, και φυσικά είναι κοντά μας και ο κύριος Κατερινόπουλος, ο οποίος έχει μπει φουριός σήμερα. Όχι, αλλά με αυτά που ακούμε εδώ, ενδέχεται να δούμε και εντός του συλλόγου να υπάρχει διάσταση απόψη και διαφωνία στην πορεία. Λοιπόν, χθες, μεταξύ άλλων, υπήρξε μια αντίδραση, μια ανακοίνωση ανθρώπων οι οποίοι δυστυχώς θρυνούν για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Βγάλανε μια ανακοίνωση και αντιτίθενται σε ό,τι αφορά αυτή την εκδήλωση στο Καλλιμάρμαρο. Και κυρίως το μεγάλο πρόβλημα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι το αντίτιμο των 15 ευρώ. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Κωνσταντινίδη κοντά μας και θέλω να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα σας, κύριε Κωνσταντινίδη. Εσείς πενθείτε και θρυνείτε για το χαμό της συζύγου σας, αυτό το μοιραίο δυστύχημα το οποίο δυστυχώς μας τυχιώνει ακόμα και σήμερα. Είστε ένας από τους υπογράφοντες και θέλω να μου δώσετε την δική σας άποψη σε αυτά τα οποία συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα και πραγματικά τα παρακολουθούμε όλοι με κομμένη την ανάσα. Καλησπέρα και σε εσάς και στο πάνελ. Δεν είμαι ένας από τους υπογράφοντες στο θέμα αυτό με το κομμάτι του αντίτιμου του εισιτηρίου. Είμαι συγγενής σύζυγος θύματος Τεμπών. Ασπάζομαι πλήρως τις απόψεις του ανθρώπου με την πιο όμορφη φαλάκρα στην ελληνική τηλεόραση, ο οποίος έχει τα πιο αυστηρά και τα πιο κοινωνικά φίλτρα, θα έλεγα, επί της ουσίας. Νομίζω ότι ο καπνός που βγήκε προς το παρόν είναι γκριζός, δεν είναι λευκός.
Θα θέλαμε βέβαια και ευελπιστούμε να γίνει λευκός ο καπνός και από τις δύο πλευρές. Όπως έδειξε και το ρεπορτάζ, η συναυλία οδηγείται στο να γίνει, και να παρουσιαστεί. Ο σκοπός είναι ιερός, τα έχουμε πει αυτά. Η διαφάνεια θα είναι αυτή πολύ σημαντική. Να πέσουν οι τόνοι, έχουμε πει πολλές φορές. Να μην υπάρχει κάποια προστριβή μεταξύ των συγγενών. Και εσείς, κύριε Κωνσταντινίδη, μισό λεπτό. Το θέμα το οποίο, έτσι όπως έχει αναδειχθεί τουλάχιστον, και η διαφωνία η οποία πραγματικά εμένα με λυπεί σε ανθρώπινο επίπεδο, γιατί θα το πω. Το μείζον είναι να δικαιωθούν όλοι όσοι έχασαν τους ανθρώπους τους αυτή την τραγωδία και να κινηθούν τάχιστα οι δικαστικές ενέργειες στην Ελλάδα. Είναι δύο έρευνες οι οποίες είναι εν εξελίξη. Άρα λοιπόν αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Από την άλλη όμως βλέπω ότι εδώ πέρα οι συγγενείς δυστυχώς έχουν γίνει μαλλιά κουβάρια και από ό,τι αντιλαμβάνομαι η διαφωνία έχει να κάνει σε ό,τι αφορά το αντίτιμο των 15 ευρώ. Εσείς λοιπόν είστε σύμφωνος με αυτό το αντίτιμο το οποίο θα κληθούν να πληρώσουν όλοι όσοι θα παρευρεθούν σε αυτή τη συναυλία? Όλο το ιστορικό είναι λίγο μπερδεμένο. Από τη στιγμή που αποφάσισε ο Σύλλογος να κάνει αυτή την εκδήλωση, βέβαια κάποιοι δεν είχαν ενημερωθεί και εκτός Συλλόγου ή πιθανόν και μέσα στο Σύλλογο. Και δημιουργούνται αρκετές προστιβές και εντός Συλλόγου. Καλό είναι λοιπόν να ξεκαθαριστούν όλα τα πράγματα. Να είναι τακτοποιημένα όλα όσο οφείλουν. Το Υπουργείο Πολιτισμού έδωσε το OK για να γίνει η εκδήλωση. Από εκεί και πέρα, μακάρι να ολοκληρωθεί και να φτάσει στο δρόμο. Και σύμφωνα και με αυτό που ανέφερε και ο Νίκος ο Πλακιάς, ότι χειροκροτεί όλο το κομμάτι αυτό, άσχετα με το κομμάτι της τιμής και τα λοιπά. Ας τελειώσει λοιπόν όλη η ιστορία, να πληρωθούν όλοι όσοι θα εργαστούν εκεί στο χώρο και τα υπόλοιπα χρήματα να δούμε, σύμφωνα λοιπόν και με αυτά που καταδεικνύει ο Σύλλογος και πού θα πάνε τα χρήματα και για ποιο σκοπό θα πάνε, να φτάσουν στον προορισμό τους. Αυτό θα ήταν το φυσικό και το πιο ευχάριστο. Ο προορισμός λοιπόν αυτού του ποσού, γιατί ακούστε να δείτε, να είμαστε ρεαλιστές. Μιλάμε για μια συναυλία στην οποία θα συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν είναι 30-40 χιλιάδες άτομα, με ένα αντίτιμο 15 ευρώ ανά άτομο, μιλάμε για ένα ποσό το οποίο ενδεχομένως να φτάσει, να αγγίξει και να ξεπεράσει 600.000 ευρώ. Η κυρία Καριστιανού λέει ότι αυτά τα χρήματα θα πρέπει να δοθούν σε ειδικά νομικές εταιρείες στο εξωτερικό όταν ολοκληρωθεί η έρευνα στην Ελλάδα, προκειμένου να προσφύγουν σε αυτές τις εταιρείες του εξωτερικού και γίνεται για τη στήριξη του αγώνα τον οποίο δίνει η ίδια και κάποια άλλα μέλη του Συλλόγου, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη. Εσείς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχετε αμφιβολίες για το πού θα διατεθούν αυτά τα χρήματα? Σας προβληματίζει το μεγάλο αυτό ποσό το οποίο θα συγκεντρωθεί και φοβάστε ότι ενδεχομένως να υπάρξει κάποιο είδους κακοδιαχείριση? Το θέμα είναι πρώτα να συγκεντρωθεί το ποσό, να αποδοθεί εκεί που πρέπει να αποδοθεί, γιατί πολλές φορές έχουμε δει αντίστοιχες εκδηλώσεις και στο τέλος ο άνθρωπος ο οποίος είναι να ωφεληθεί και για τον οποίο γίνεται η εκδήλωση, αντί να πάρει 500.000 ευρώ, παίρνει 10.000 ευρώ. Ας δούμε λοιπόν το αποτέλεσμα της όλης ιστορίας. Ο σκοπός, ξαναλέω, μπορεί να είναι ιερός. Έχω βέβαια ένα ερωτηματικό επ' αυτού όσον αφορά τους δικαστικούς αγώνες στην Ευρώπη, διότι από όσο γνωρίζω εγώ, κανένας Ευρωπαίος εισαγγελέας δεν μπορεί να κλείσει κανέναν εγκληματία εντός παιδιάς μιας χώρας. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ και πουθενά. Δεν έχει κανένα θεσμικό πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Ένωση να τιμωρήσει κανέναν εγκληματία σε καμία χώρα. Ασχολείται μόνο με οικονομικά εγκλήματα και αν θα τιμωρήσει θα είναι μόνο η χώρα, δηλαδή τον ίδιο τον ελληνικό λαό, για κάποια κακοδικία που θα γίνει. Δεν ξέρω η κυρία Καριστιανού τι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της και με ποιους νομικούς μιλάει και τι ακριβώς αποτέλεσμα μπορεί να φέρει, το οποίο από όσο έχω αντιληφθεί μέχρι τώρα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μελλοντικό, δηλαδή μετά την τελεσιδικία στη χώρα μας, που αφορά τουλάχιστον από σήμερα 8 χρόνια. Εσείς συμφωνείτε, κύριε Σλανίδη, γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος... Κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά εκφράζεται και σας ακούω με στεντόρια φωνή και διεκδικείτε το δίκιο, γιατί έχετε χάσει τη σύζυγό σας, να πούμε, σε αυτό το δυστύχημα. Συντάσσεστε με αυτό το οποίο λέει η κυρία Καριστιανού, ότι δηλαδή, τι μας λέει η κυρία Καριστιανού, ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, ότι επιθυμεί ενδεχομένως να υπάρξουν και διώξεις σε πολιτικά πρόσωπα, κάτι το οποίο είναι δύσκολο στη χώρα μας, γιατί πρέπει να γίνει μια διαδικασία και γνωρίζετε ότι τα πολιτικά πρόσωπα προστατεύονται πολλές φορές. Άρα συντάσσεστε με αυτό το οποίο λέει. Εσείς εμπιστεύεστε την ελληνική δικαιοσύνη ή θα πρέπει να κινηθούν και οι υπόλοιποι συγγενείς των θυμάτων στην οδό την οποία φέρεται να χαράσει η κυρία Καριστιανού?
Δύο είναι τα ερωτήματα που θέτετε. Το ένα είναι λοιπόν πώς πρέπει να κινηθούμε στον ελληνικό χώρο, διεκδικώντας αυτούς που μας έχουν βλάψει το δίκαιο, δηλαδή να τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι, που αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η ελληνική δικαιοσύνη, άσχετα με το αν είναι πολιτικά πρόσωπα ή όχι. Να κατατεθούν λοιπόν μηνύσεις, να γίνουν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Άρα θέλει αγώνα επ' αυτού. Δηλαδή, εγώ θέλω στις μηνύσεις που έχουμε καταθέσει και στις οποίες συμμετέχει η κυρία Καριστιανού, σε πολλές από αυτές, όχι σε όλες βέβαια, και ο Σύλλογος, να παρακαλέσει λοιπόν τα 40.000 άτομα που θα έρθουν στο Καλλιμάρμαρο να συνυπογράψουν τις μηνύσεις καταδεικνύοντας τα πολιτικά πρόσωπα και όχι μόνο που φταίνε. Άρα αυτό θα ήταν ένα πολύ μεγάλο και πολύ καλό βήμα να γίνει για να έχουμε 40.000 υπογραφές έναντι των ανθρώπων που μας καταδεικνύουν. Το δεύτερο κομμάτι, το απήντησα, είναι καμιά ευρωπαϊκή εισαγγελία δεν μπορεί να κλείσει, δεν έχει γίνει πουθενά αυτό, πουθενά. Η κυρία Κοφέση μαζί με την εξαιρετική Ελληνίδα Επίτροπο, την Πόπη Παπανδρέου, άρχισαν κατηγορητήριο για το οικονομικό έγκλημα τη Σύμβαση 7-17 σε 26 πρόσωπα. Και τελικά ασκήθηκε και σε δύο πρώην υπουργούς, Σπύρτζη και Καραμαλή, ασκήθηκε δίωξη στα 23 πρόσωπα, διότι αυτά ήταν εμπλεκόμενα. Τα τρία πρόσωπα δεν φάνηκαν ότι έχουν θέματα. Τα 16 είναι τη Εργοσέ για την κακοδιαχείριση τη Σύμβαση 7-17 και τα υπόλοιπα είναι πρόσωπα τη Τόμι Άστρον τη Τριγατική του κυρίου Μπόμπολα. Ωραία. Όμως δεν κατηγορήθηκαν οι δύο πρώην υπουργοί Σπύρτζης και Καραμαλής, διότι δεν έχει θεσμικό πλαίσιο η Ευρώπη, ακόμα και για το οικονομικό έγκλημα, να κατηγορήσει και να βάλει στο σκαμνί πολιτικά πρόσωπα. Κύριε Κωνσταντινίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας και την παρουσία σας στην εκπομπή. Εγώ εύχομαι να λήξει αισίως αυτή η διαμάχη, να μην υπάρξουν άλλες έρηδες και άλλες διαμάχες. Ό,τι είναι να γίνει για το καλό αυτών των ανθρώπων οι οποίοι χάθηκαν στα Τέμπη. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ. Πάμε φίλες και φίλοι σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί σε λίγη ώρα θα έχουμε κοντά μας και την κυρία Σίλβια Παπαδάκη. Είναι η πρώην Playmate, η οποία πήγε σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων και έχει καταθέσει μία μήνυση σε βάρος του πατέρα των παιδιών της. Δείτε σε λίγο. Η Playmate Σίλβια Παπαδάκη ζωντανά στο Open τώρα από την Ευελπίδων. Γιατί κατέθεσε μήνυση για κακούργημα κατά του πρώην συζύγου της. Δείτε σε λίγο. Αρνήθηκαν τις ποινικές ευθύνες ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, ο χειριστής και ένας μηχανικός. Τι λέει ο πατέρας του αδικοχαμένου Γιάννη αποκλειστικά στο Open τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 28 λεπτά μετά τις 2, Open τώρα, εν εξελίξει η εκπομπή. Σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε με τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Εκεί πέρα μας περιμένει η κυρία Σίλβια Παπαδάκη, πρώην Playmate, γιατί έχει κινηθεί, όπως πληροφορηθήκαμε, δικαστικά σε βάρος του πατέρα των παιδιών της. Έχει δύο αγοράκια ηλικίας 4 και 3 ετών, τα οποία βρίσκονται με τον πατέρα των παιδιών της στο εξωτερικό. Θα δούμε λοιπόν το τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά θέλω να σας υπενθυμίσω ότι τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός. Σήμερα θα κληρώσουμε 500 ευρώ μετρητά δώρο της Βιοκαρπέτ. Η Βιοκαρπέτ λοιπόν, και την ευχαριστούμε θερμότατα, μας κάνει δώρο 500 ευρώ μετρητά, τα οποία θα τα κερδίσει κάποιος ή κάποια από εσάς. Θα τα δει κατευθείαν στον τραπεζικό του ή τραπεζικό της λογαριασμό. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε περίπου λιγότερες από 2 ώρες προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή και ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός. Τηλεφωνείτε από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο στο 14800. Αφήνετε το όνομά σας και το επώνυμό σας. Είτε μπορείτε να στείλετε γραπτό μήνυμα γράφοντας ΚΟ, όνομα και επώνυμο και αποστολή μηνύματος στο 14800. Τα 500 ευρώ θα τα κληρώσουμε ζωντανά σήμερα στην εκπομπή και φυσικά με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για το άλλο μεγάλο δώρο του Open, τα 5.000 ευρώ μετρητά. Καλή τύχη λοιπόν σε όλους και σε όλες. Φεύγουμε τώρα, πάμε Ευελπίδων. Μας περιμένει ο Νίκος Νικολετάκης, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ και αυτό το θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, Νίκο, εδώ και 5 περίπου ημέρες από το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, οπότε και συνελήφθη η κυρία Παπαδάκη. Σε βλέπουμε, είσαι μαζί με την κυρία Παπαδάκη, μαζί με τον κύριο Μπούρα και τον έτερο δικηγόρο. Σου δίνω το λόγο γιατί σήμερα είχαμε εξελίξεις. Είχαμε εξελίξεις, Νίκο. Καλησπέρα. Τον κύριο Λιμπάντση, τον κύριο Νικόλαο Λιμπάντση, ναι. Συμπληρωματική μήνυση κατά του πρώην συντρόφου της κατέθεσε νωρίτερα σήμερα μαζί με τους δύο δικηγόρους της η πρώην εστεμένη των Καλλιστίων, η κυρία Σίλβια Παπαδάκη, για κακοποίηση
των παιδιών τους, ηλικίας 3 και 4 ετών. Έχω τους πρωταγωνιστές στην υπόθεση εδώ να μας μιλήσουν. Πρώτα θα μας πει ο κύριος Μπούρας το τι ακριβώς έγινε σήμερα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μπούρα, καλησπέρα. Είναι μια εξέλιξη καλησπέρα. Η οποία νομίζω ότι είναι μια νομική κίνηση που αφορά όλο αυτό το θρίλερ το οποίο ζούμε. Θέλω λοιπόν να μας πείτε το τι ακριβώς έχει συμβεί σήμερα και τι καταθέσατε στην ελληνική δικαιοσύνη. Βεβαίως. Όπως γνωρίζετε και έχετε αναφέρει και εσείς, ήδη από το Σάββατο ούσα κρατούμενη η κυρία Παπαδάκη είχε καταθέσει μια αρχική μήνυση. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι λόγω της κατάστασης που ήταν, ούτε μπορούσε να έχει έγγραφα μαζί ή αποδεικτικό υλικό. Σήμερα λοιπόν καταθέσαμε πιο εμπεριστατωμένα και κυρίως προσκομίσαμε όλο το αποδεικτικό υλικό που αποδεικνύει τους ισχυρισμούς της κυρίας Παπαδάκη. Είναι αυτό το σοβαρό αδίκημα που αναφέρετε και εσείς και αφορά τα παιδιά, είναι 3 και 4 ετών σε σχέση με τον πατέρα. Και πλέον, εναπόκειται εδώ στην εισαγγελία που κατατέθηκε η μήνυση, να προχωρήσει, που θα προχωρήσει έτσι κι αλλιώς πολύ γρήγορα σε διαδικασία. Γιατί ούτως ή άλλως και τα παιδιά είναι μικρά, αλλά και ο πατέρας με τα παιδιά βρίσκονται στο εξωτερικό, στην Αγγλία κατά πάσα πιθανότητα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα χρειαστεί και συνδρομή και οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, για να τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα και να τα καταλάβει το τηλεοπτικό κοινό. Σήμερα έχει κατατεθεί μία μήνυση, γιατί η κυρία Παπαδάκη έχει στη διάθεσή της διάφορα στοιχεία τα οποία εμφανίζουν τον πατέρα των παιδιών σε κακοποιητικές συμπεριφορές. Αυτή η μήνυση συνοδεύεται και από ντοκουμέντα τα οποία έχει στην κατοχή της η κυρία Παπαδάκη, κύριε Μπούρα. Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχουν ντοκουμέντα τα οποία αποδεικνύουν τον ισχυρισμό της κυρίας Παπαδάκη και πλέον σήμερα αυτά βρίσκονται ήδη στα χέρια της εισαγγελίας. Και από εκεί και πέρα οι μετέπειτα κινήσεις ποιες είναι, γιατί το συζητούσαμε και το είπαμε και χθες στην εκπομπή ότι η προσωρινή διαταγή δίνει την επιμέλεια των δύο παιδιών, είναι δύο αγοράκια ηλικίας 4 και 3 ετών, αποκλειστικά στον πατέρα και φυσικά αυτά τα παιδάκια πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο εξωτερικό μαζί με τον πατέρα τους. Βεβαίως. Κοιτάξτε, η επιμέλεια έχει δοθεί προσωρινά. Είναι μια απόφαση προσωρινής διαταγής, σε διαδικασία προσωρινής διαταγής ασφαλιστικών μέτρων. Αυτή η δικάσιμος έχει οριστεί για τον Νοέμβριο, αλλά στο μεσοδιάστημα αντιλαμβάνεστε ότι η κυρία Παπαδάκη έκανε σήμερα την πρώτη νομική κίνηση όσον αφορά το ποινικό σκέλος υποθέσεως, που αν θέλετε είναι και το ουσιαστικό ως προς την απόδειξη των ισχυρισμών. Για το αστικό σκέλος υποθέσεως υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν αναλάβει την υπόθεση και βεβαίως και θα κινηθούν και αυτοί. Γιατί στο βαθμό που μπορώ εγώ να σας αναφέρω είναι ότι δεν συντρέχει κανένας νόμιμος λόγος ώστε τα παιδιά να τα έχει πάρει ο πατέρας από τη μητέρα. Και κάτι τελευταίο. Παρά τα αυτά έχει εκδοθεί μια απόφαση. Ναι. Συγγνώμη, προβλέπεται δικονομικά λοιπόν διαδικασία να ανακληθεί και αυτή και η απόφαση που έχει εκδοθεί της προσωρινής διαταγής. Ναι, ρώτα. Αλλά τα περισσότερα θα τα ασχοληθούν οι συνάδελφοι στο αστικό μέρος. Κύριε, μπορώ να ρωτήσω κάτι. Αδερνόπουλος είναι. Ναι. Και στο ποινικό και στο αστικό μέρος, το γεγονός ότι αν διαμένει στην Αγγλία, μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυσχεραίνει τις διαδικασίες, ναι. Τις κάνει πιο αργές τις κινήσεις. Πού μπορεί να φτάσει αυτό το θέμα? Γιατί εδώ μιλάμε για δύο μικρά παιδιά που θα πρέπει κάποια στιγμή η όποια απόφαση βγει να είναι κοντά στον ένα ή στον άλλο γονέα. Να σας πω, δεν υπάρχει άμεση δυσχέρεια, γιατί μιλάμε πρώτον για Ευρώπη. Υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες οι οποίες ειδικά για διαδικασίες ανηλίκων και για τέτοιου είδους αδικήματα κινούνται τάχιστα. Οπότε με τη διαδικασία της συνδρομής που και από εδώ η ελληνική δικαιοσύνη θα εφαρμόσει, νομίζω θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Ωραία. Να δώσουμε λίγο το λόγο στην κυρία Παπαδάκη, γιατί για πρώτη φορά αυτή η γυναίκα θα μιλήσει σε τηλεοπτική κάμερα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Παπαδάκη, καλησπέρα σας. Είχαμε μιλήσει και τηλεφωνικά, είχαμε φιλοξενήσει και μία δήλωσή σας στο e-reportage.gr. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πώς ζείτε εσείς τα γεγονότα αυτά τις τελευταίες ημέρες σε ό,τι αφορά τα δύο παιδάκια, τα οποία έχετε, τα δύο αγοράκια ηλικίας 3 και 4 ετών. Τι να σας πω, είναι πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά το καλό είναι πλέον ότι έχω εμπιστοσύνη στους δικηγόρους μου και στην καινούργια μου νομική ομάδα και κατ' επέκταση και στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εσείς συλληφθήκατε το προηγούμενο Σάββατο για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Είχατε τα παιδιά ενώ έπρεπε να τα είχατε παραδώσει βάσει μιας απόφασης και της συνεπιμέλειας στον πατέρα τους. Το κάνατε αυτό, κυρία Παπαδάκη, γιατί θέλω να το καταλάβω. Το κάνατε για να προστατεύσετε τα παιδιά σας. Γιατί φοβόμουν για τα παιδιά, ναι, ακριβώς.
Φοβόσα... Γιατί είχα πει και στους αστυνομικούς, το έλεγα και στη Γαδά, ότι θα τα πάρει και θα φύγει. Να το αποτρέψουμε αυτό, αν γίνεται. Θα τα πάρει την ίδια στιγμή να φύγει. Και όπως και έκανε, ήταν στη Γαδά από κάτω, περίμενε, τα φυγάδευσε στο αεροδρόμιο, σε ιδιωτική πτήση και φύγανε για εξωτερικό. Εσείς αυτή... Δηλαδή αυτό που το φοβόμασταν. Εσείς αυτή... Χωρίς κανέναν έλεγχο και χωρίς κανένα. Ναι. Εσείς έχετε... Μια απαγόρευση. Σήμερα λοιπόν καταθέσατε μία μήνυση για κάποιες πράξεις, οποίες φέρετε όπως υποστηρίζετε εσείς, να έχει κάνει ο πατέρας αυτά τα δύο παιδάκια. Αυτό πότε υπέπεσε. Ναι, ακριβώς. Πότε υπέπεσε αυτό το πράγμα, γιατί είναι κάτι πολύ βαρύ, κάτι πολύ σοβαρό, το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας. Υπήρχαν υπόνοιες, υπήρχαν υπόνοιες, αλλά όπως καταλαβαίνετε, επειδή πρόκειται για μικρά παιδιά και τον πατέρα τους, δεν ήθελα να τα αποξενώσω από τον πατέρα τους. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση η πρόθεσή μου. Απλά όταν αυτό το τελευταίο διάστημα ήταν, ενώ ήταν μητέρα μου στο σπίτι, άρχισε να μιλάνε και τέλος πάντων έχουμε κάποια στοιχεία βιντεοσκοπημένα που αποδεικνύουν τις πράξεις. Και το Σάββατο εσείς αυτά τα είχατε αναφέρει και προφορικά, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι πριν φύγει ο πατέρας των παιδιών με τα παιδιά, είχατε υποβάλει μήνυση προφορική. Είχα υποβάλει πολλές μηνύσεις όλο το καλοκαίρι, γιατί στην επιμέλειά μας ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Είχα ενημερώσει τους προηγούμενους νομικούς μου εκπροσώπους ότι πρέπει κάτι να γίνει. Και εκείνοι μου έλεγαν να μην κάνουμε τίποτα. Μισό λεπτό. Αυτό είναι σοβαρό το οποίο μου λέτε. Οπότε είναι δυνατόν. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και θα κινηθούμε νομικά εκεί όπου χρειάζεται. Η πρώην νομική σας εκπρόσωπη. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Επειδή είχατε αυτές τις πληροφορίες. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, δύο μικρά παιδιά να φύγουν στο εξωτερικό χωρίς τη μαμά τους, όταν η μαμά τους είναι εδώ. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Και για να έχει φτάσει μέχρι εκεί, όπως καταλαβαίνετε, ο κύριος μάλλον είχε βοήθεια πολλών προσώπων. Να ρωτήσω για κάτι άλλο, γιατί εσείς έχετε επικοινωνία αυτές τις μέρες με τα παιδιά σας, τα δύο αγοράκια σας. Μιλάτε μαζί τους. Πού βρίσκονται? Και να σας πω, είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία με τον μπαμπά. Εκείνος δηλώνει στο Λονδίνο, αλλά στο παρελθόν τα έχει μεταφέρει σε διάφορες χώρες, χωρίς να ξέρω, οπότε δεν μπορώ να έχω εμπιστοσύνη. Είναι δύσκολη κατάσταση. Έχετε μιλήσει με τα παιδάκια σας αυτές τις ημέρες? Ναι, έχω μιλήσει. Και από εκεί και πέρα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Υπάρχει μια πληροφορία και θέλω να μου την επιβεβαιώσετε ή να την διαψεύσετε. Εσείς στο παρελθόν είχατε πέσει θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς από τον πατέρα των παιδιών, γιατί από ό,τι έχω πληροφορηθεί εγώ, έχετε και ένα κουμπί πανικού το οποίο σας έχει παραχωρηθεί από την ελληνική αστυνομία. Έχω από το Μάρτιο, το οποίο είχε γίνει ένα συμβάν βίας προς εμένα και τη μητέρα μου, όταν ήρθε πάλι να παραλάβει τα παιδιά με βίαιο τρόπο όπως συνηθίζει, για να τα φυγαδεύει, να τα κάνει ό,τι θεωρεί αυτός καλύτερο. Και έχουν γίνει μηνύσεις για ενδοικογενειακή, αρκετές. Όπως και σε όλη τη διάρκεια της συμβίωσής μας, υπήρχε ελεκτική βία, υπήρχαν πολλά. Μου κάνει εντύπωση. Αρκετές μηνύσεις για ενδοικογενειακή βία. Μου κάνει εντύπωση. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται αυτές τώρα? Σε ποιο στάδιο βρίσκονται, κύριε? Δεν εφαρμόστηκε ποτέ η αυτόφορη διαδικασία ή δεν υπάρχει δικαστήριο τη Δευτέρα? Τη Δευτέρα υπάρχει δικαστήριο. Είναι είδηση αυτό. Τη Δευτέρα υπάρχει δικαστήριο σε ό,τι αφορά αυτές τις καταγγελίες για την κακοποιητική ή ενδοικογενειακή βία. Οπότε ή θα είναι παρόν ή θα ζητήσει ένα βήμα. Για να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί δεν θέλω να σας κουράζω, κυρία Παπαδάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράζεστε αυτά τα οποία μοιράζεστε μαζί μας και με το τηλεοπτικό κοινό. Εσείς εκτιμάτε ότι αυτή η ιστορία και κυρίως το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά δεν βρίσκονται κοντά σας. Μιλάμε για δύο αγοράκια ηλικίας 3 και 4. Ναι. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία είναι γνωστό ότι θα πρέπει να είναι και με τη μαμά τους. Έτσι, η μαμά, υπάρχει το μητρικό ένσημα. Μα κοντά έχουν μεγαλώσει τα παιδιά, γιατί ο κύριος δηλώνει επιχειρηματίας σε Businessman International, όπως και η νέα έλειπε συνεχώς. Τα παιδιά εγώ τα έχω μεγαλώσει και τους έχω μάθει και ελληνικά. Γιατί ζούσαμε στο εξωτερικό, οπότε τα παιδιά μάθαιναν ελληνικά από μένα. Δεν έχουν μάθει ολλανδικά, ας πούμε, τη γλώσσα του. Ήρθανε πάντα από. Άρα ουσιαστικά εγώ έχω μεγαλώσει τα παιδιά. Εκτιμάτε λοιπόν ότι όλη αυτή η διαδικασία η οποία έγινε με αποτέλεσμα να φύγουν με Λία Αρτζέ τα παιδιά σας στο εξωτερικό ενδεχομένως έχει να κάνει και με γνωριμίες τις οποίες έχει ο σύζυγός σας, την οικονομική του κατάσταση, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι ό,τι καταλαβαίνετε, το αφήνω ανοιχτό, ό,τι πιστεύετε εσείς. Ωραία. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι άτομο που έχω κάνει εντωμεταξύ μήνυση για απαγωγή. Άλλες δύο στο παρελθόν τα έχει πάρει πάλι στο εξωτερικό με μηνύσεις για απαγωγή. Δηλαδή είναι η ιστορία μας 2-3 χρόνων. Τραβάει ήδη. Ναι. Οπότε δεν είναι κάτι καινούργιο. Εγώ πραγματικά σας το λέω ως πατέρας 3 παιδιών, κυρία Παπαδάκη, εύχομαι να βρεθεί μια λύση για το καλό των παιδιών. Είναι δύο αγοράκια ηλικίας 4 και 3, έτσι. Τα οποία δεν φταίνουν. Σίγουρα το καλό των παιδιών δεν είναι να βρίσκονται σε μια άλλη χώρα από τη μητέρα τους. Χωρίς και εκείνη να έχει καμία επαφή μαζί τους. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο. Το αντιλαμβάνομαι. Θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνει μια τοποθέτηση και ο δικηγόρος, ο κύριος Νίκος Λιμπάνης. Ήθελε να πει κάτι ο κύριος Μπούρας. Ο κύριος Μπούρας, ναι. Ήθελε να πει κάτι ο κύριος Μπούρας.
Ναι, αν με επιτρέπετε, θα ήθελα να σας πω το εξής. Λίγα από αυτά που σας είπε η κυρία Παπαδάκη δικαιολογούν τη στάση της, γιατί αρχικά είχε παρουσιαστεί ότι είναι μια κακή μαμά, εντός εισαγωγικών, η οποία έκρυψε κάπου τα παιδιά και δεν τα έδωσε στον καλό μπαμπά. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, αυτό είναι ένα γεγονός, δεν τα παρέδωσε την ημερομηνία που είχε οριστεί. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως θυμάστε από την αρχή, πάντα ισχυριζόμαστε το εξής, ότι δεν ήταν τρελή, ας μου επιτραπεί η έκφραση, και το έκανε. Υπήρχαν κάποιοι πολύ σοβαροί λόγοι, οι οποίοι αυτοί πολύ σοβαροί λόγοι έχουν αναδειχθεί και σήμερα ακόμα. Μάλιστα. Αυτό θα ήθελα. Λοιπόν, τα παρακολουθούμε όλα αυτά, κύριε Μπούρα. Δεν ξέρω αν και ο κύριος Λιμπάντσης, ο Νικόλαος Λιμπάντσης, θέλει να κάνει μια δήλωση, κύριε Νίκο. Κύριε Νικολετάκη. Σε αυτό το σημείο δεν θέλω να κάνω κάποια δήλωση στη δεδομένη χρονική στιγμή. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Άρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μπούρα, τον κύριο Λιμπάντση και κυρίως τη Σίλβια Παπαδάκη. Παρακολουθούμε το θέμα. Αυτό το οποίο βγήκε σήμερα ως είδηση είναι το γεγονός ότι αυτή η γυναίκα για πρώτη φορά, Θανάση, μίλησε στη τηλεοπτική κάμερα και λέει ότι έχει καταθέσει, σήμερα κατατέθηκε μία μήνυση η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή, καθώς έχει στα χέρια της στοιχεία για κακοποιητική συμπεριφορά εκ μέρους του πατέρα. Στο παρελθόν είπε αρκετές φορές. Ναι. Αρκετές φορές και είπε μάλιστα ότι τη Δευτέρα υπάρχει μια. Και δύο να είναι σημαντικό. Ναι. Τη Δευτέρα είναι μια άλλη δίκη η οποία θα διεξαχθεί προφανώς για ένδοη οικογενειακή βία. Θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά. Θέλω να καλωσορίσουμε εκ νέου τον Βαγγέλη Τριάντη, γιατί έχει επικοινωνήσει με την πλευρά του πατέρα, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει μηνυθεί, Βαγγέλη μου. Θέλω λοιπόν να μας πεις τι ακριβώς απαντάει. Ουσιαστικά ο δικηγόρος λέει. Ο κύριος Νίκος Μιχαλόλιας, γνωστός δικηγόρος, λέει το εξής, ότι. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι στην παρούσα φάση και εξέφρασε και ένα μικρό, θα έλεγα, παράπονο ότι παρουσιάζουμε το θέμα αυτό μονομερώς. Γιατί μονομερώς? Συγγνώμη, μισό λεπτό. Τι μονομερώς? Πόσες φορές έχουμε καλέσει εμείς τον κύριο Μιχαλόλια να εμφανιστεί εδώ πέρα στην εκπομπή? Αρκετές, και είχε πει ότι έχω πάρει ρητή εντολή από τον πελάτη μου να μην κάνω δημόσιες παρουσίες στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Γι' αυτό και είχαμε προβάλει την ανακοίνωση που είχε βγάλει. Αγαπητέ μου κύριε Μιχαλόλια, Νίκο, γιατί γνωριζόμαστε. Και σε εκτιμώ και νομίζω ότι και εσύ με εκτιμάς. Μακριά από μας αυτά τα οποία φέρετε να υποστήριξε στο Βαγγέλη. Μακριά από μας. Κανένα θέμα δεν παρουσιάζεται μονομερώς. Ήταν μία είδηση, είχαμε αποκλειστική τοποθέτηση της κυρίας Παπαδάκη. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα προβάλλουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Απ' την άλλη, το γνωρίζεις και εσύ καλύτερα από εμένα ότι σε έχουμε καλέσει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή. Τώρα, αν εσύ δεν επιθυμείς, γιατί σε είδα ότι σε άλλες εκπομπές έκανες δηλώσεις. Στη δική μου την εκπομπή δεν έχεις κάνει δήλωση, παρά το γεγονός ότι ο Βαγγέλης σε έχει καλέσει σε μαρτυράς μου, Βαγγέλη. Ναι, βεβαίως. Ούκο λίγες φορές. Ναι. Λοιπόν, την ανακοίνωσή σου τη διαβάσαμε προχθές, την οποία έστειλες. Άρα, τι μονομερώς? Εδώ είμαστε. Θέλεις να παρέμβεις τώρα ζωντανά στην εκπομπή? Καλέστε τον κύριο Μιχαλόλια, αν θέλει να μιλήσουμε τηλεφωνικώς, να μας πει τη δική του άποψη. Τι μονομέρος, για ποια μονομέρεια μας εγκαλεί ο κύριος Μιχαλόλιας, Θανάση μου? Εγώ νομίζω και προχθές που ξαναβγήκε το θέμα αυτό, τον είχατε καλέσει και από ό,τι θυμάμαι, κατ' εντολή του πελάτη δεν θα έβγαινε. Ας βγει ο πελάτης τώρα. Ας βγει ο πελάτης ο ίδιος. Μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή έχει κατατεθεί μια μήνυση για κακουργηματικές πράξεις, τις οποίες φέρεται σύμφωνα με την κυρία Παπαδάκη και όχι εμένα. Ακριβώς. Εγώ δεν υιοθετώ τίποτα, έτσι, για να είμαι ξεκάθαρος. Σύμφωνα με την κυρία Παπαδάκη όμως φέρεται και έχει κατατεθεί μια μήνυση, γιατί ο πατέρας των παιδιών, δύο παιδιών τα οποία είναι ηλικίας 4 και 3, επαναλαμβάνουν, στο εξωτερικό, φέρεται να τα έχει κακοποιήσει σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία φέρεται επίσης να έχει η κυρία Παπαδάκη. Εμείς λοιπόν καλέσαμε τον κύριο Μιχαλόλια. Γιατί δεν βγήκε τηλεφωνικά ο κύριος? Αν είχε εντολή από τον πελάτη να με βγει, βεβαίως ο άνθρωπος. Σε άλλη εκπομπή τον είδα και είχε κάνει δηλώσεις. Άρα ποια μονομέρεια? Ναι, αυτό με μονομέρεια ήταν. Είχε ξεκάθαρη υπερβολή τώρα. Εντάξει. Άρα ο κύριος Μιχαλόλιας δεν έχει να πει κάτι. Δεν μπορεί να βγει να πει κάτι, αυτό μας είπε. Άρα εμείς τι να πούμε? Τίποτα. Να μπούμε στο μυαλό του κύριου Μιχαλόλια ή του εντολέα του και να πούμε πράγματα τα οποία εμείς δεν τα γνωρίζουμε? Όχι, δεν το κάνουμε. Να βγει ο πατέρας των παιδιών εδώ ζωντανά στην εκπομπή, να μιλήσουμε στα ελληνικά, στα γερμανικά, στα αγγλικά, στα ελβετικά, στα γαλλικά, σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμεί, να λύσουμε τις οποιασδήποτε διαφορές, γιατί εμείς δεν έχουμε διαφορές με κανέναν. Και είμαι ξεκάθαρος αυτό. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τζένι. Έλα, Τζένι. Τζένι Μάρκου, κυρίες και κύριοι, είναι κοντά μας, γιατί έχουμε μια δυσάρεστη είδηση. Καθώς, από ό,τι φαίνεται, Τζένι μου, έτσι είναι γεγονός, έφυγε από τη ζωή ο παππούς του Μίλτου Τεντόγλου. Έφυγε δυστυχώς από τη ζωή ο παππούς του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος του είχε τεράστια αδυναμία, ο Έλληνας πρωταθλητής. Μάλιστα, σε κάθε του αγώνα έτρεχε πρώτα στην αγκαλιά του παππού του και μετά στον προπονητή του. Άφησε τελευταία του πνοή στην Γερμανία.
Ο επαναπατρισμός της ορού έχει ολοκληρωθεί και το ερχόμενο Σάββατο θα τελεστεί η κηδεία του στα Γραβενά στο τόπο καταγωγής. Είναι γνωστό τη σπάση. Βλέπουμε εδώ πέρα και διάφορες φωτογραφίες. Είναι ο Μίλτος, ο χρυσός Ολυμπιονίκης μας, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξαιρετικός αθλητής, αλλά έχει και εξαιρετική ποιότητα ως άνθρωπος. Εδώ πέρα βλέπετε τον παππού του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος τον ακολουθούσε, πρέπει να πούμε, σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Παρά την κατάσταση της υγείας του. Παρά το γεγονός ότι, όπως πολύ σωστά λες, είχε βεβαρημένη κατάσταση στην υγεία του, εδώ πέρα τον βλέπουμε δίπλα στον Μίλτο Τεντόγλου και στον προπονητή, τον κύριο Πομάρσκι. Και εδώ πέρα άλλες φωτογραφίες, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο Μίλτος, ο οποίος, για όσους δεν το γνωρίζουν, πολύ στενά συνδεδεμένος με την οικογένειά του. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι ένα παιδί. Που παρά το γεγονός ότι έχει γνωρίσει τεράστιες στιγμές δόξες και ακόμα γνωρίζει, είναι πάρα πολύ σεμνό και ταπεινό και μετρημένο. Και είναι αυτό το οποίο λέμε αφοσιωμένο στην οικογένειά του. Σε βλέπουμε. Αυτό θα έχει βάλει το χεράκι του σίγουρα και ο παππούς. Ο παππούς. Γι' αυτό και η αγάπη. Και όπως γνωρίζεις και εσύ, Θανάση, παρά το γεγονός ότι δεν έχεις γίνει ακόμα παππούς, αλλά στο εύχομαι πάρα πολύ σύντομα, το παιδί του παιδιού σου είναι δύο φορές παιδί σου. Έτσι. Εγώ στο λέω από το δικό μου τον πατέρα. Έτσι ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, μια δυσάρεστη είδηση. Από τη ζωή έφυγε ο παππούς του Μίλτου Τεντόγλου. Τσένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Συνεχίζουμε. Πού θέλετε να πάμε? Αχα. Τα 500 ευρώ μου λένε να προμοτάρω. Ναι, βέβαια. 500 ευρώ μετρητά, φίλες και φίλοι. 500 ευρώ μετρητά σε λίγη ώρα θα είναι στον τραπεζικό λογαριασμό κάποιου ή κάποιας. Είναι ένα ποσό το οποίο δεν είναι καθόλου ευτελές. Είναι ένα οικονομικό βοήθημα για όλους σας. Είναι δύσκολη η κερία αυτούς τους οποίους διαβιούμε και αυτές τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούμε. Γι' αυτό 500 ευρώ δεν είναι καθόλου αμεληταίο το ποσό. Και είναι μια πραγματική γενναιόδορη προσφορά της εταιρείας VioCarpet. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει τα καλύτερα χαλιά, τα οποία σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουμε να στρώνουμε στα σπίτια μας. Άρα σε μία ώρα και ένα τέταρτο περίπου, εδώ ζωντανά στην εκπομπή, θα κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Πώς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό? Είναι πάρα πολύ απλός ο τρόπος. Παίρνετε κινητό ή σταθερό τηλέφωνο στα χέρια, τηλεφωνείτε στο 14800, αφήνετε το όνομά σας και το επώνυμό σας, ή διαφορετικά κινητό τηλέφωνο, γράφετε ΚΑΠΑ ΩΜΙΚΡΟΝ κενό, όνομα, επώνυμο, αποστολή στο 14800. 500 ευρώ κληρώνουμε σήμερα και με τον ίδιο τρόπο φυσικά μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για το μεγάλο δώρο το οποίο τρέχει από το Open, τα 5.000 ευρώ μετρητά. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Είμαστε, επιστρέψαμε 5 λεπτά πριν από τις 3. Πάρα πολλά τα μηνύματα και τα σχόλια τα οποία δεχόμαστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως στο X, το πρώην Twitter. Με το Θανάση είμαστε φίλοι, θα γίνουμε κουμπάρι. Μην τον παρεξηγείτε. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχει κουραστεί καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας και περιμένει. Ψεύδεσαι. Ψεύδεσαι. Σούζι τρως και ψεύδεσαι και τρως, έτσι. Ψεύδεσαι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δικαιώθηκα και από τον κύριο Κωνσταντινίδη. Είδες τι είπε. Για κρίζο καπνό. Καταρχάς, μπορώ εγώ να τα βάλω με έναν ανώτερο δεν... αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας, ο Θανάσης. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Αυτά είναι σύντομα. Είναι δυνατόν τώρα. Αυτά είναι τετριμένα. Είμαι εγώ τόσο είμαι μπροστά σου. Παιδάκι μου μπροστά σου. Τετριμένα. Λοιπόν, πάμε δεν ποτέ έκανα χρήση εγώ βαθμού. Το ξέρω, Θανάση. Ούτε στο σώμα δεν έκανα χρήση. Είμαι αυτό που είμαι, ο Θανάσης ο Κατερινόπουλος. Είσαι ο μοναδικός ο οποίος παραιτήθηκε εν έτη 2009 τα βρόντι και έφυγες. Ακριβώς. Με ψηλά το κεφάλι. Γιατί τους έχεις γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων. Ακριβώς. Εκεί που δεν πιάνει μελάνι. Θα τα πούμε αυτά κάποια στιγμή, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον η ιστορία σου, μου την έχεις πει πολλάκι, αλλά νομίζω κάποια στιγμή θα ήθελα δεν να την μοιραστείς μαζί μας στο τηλεοπτικό αέρα για αυτά τα οποία έχεις τραβήξει, για αυτά τα οποία έχεις δει. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, και αν ποτέ θέλεις να γράψεις βιβλίο, θα στο εκδώσω εγώ και θα στο προλογίσω, να το ξέρεις, έτσι. Κοίταξε, εγώ συνήθως τα γράφω στο μυαλό μου και στα παπούτσια μου. Δεν χρειάζεται. Δεν έχω να δώσω τίποτα στην κοινωνία. Ό,τι είχα να δώσω, το έδωσα. Ό,τι μπορώ να δώσω, δίνω. Και από εκεί και πέρα είμαι αυτός που είμαι. Αλλά με το στόμα ανοιχτό πάντα. Έτσι. Και σε σένα. Έτσι. Και μου ξανακολλήσεις άλλη φορά. Ορίστε. Μην. Και μη μου ξανακολλήσεις άλλη φορά. Δεν θα σου κολλάω ποτέ. Γιατί θα φύγω. Όχι, δεν θα φύγεις. Έχω δώσει εντολή να μην σου ανοίξουν τις πόρτες. Θα μείνεις εδώ πέρα στη Ιδηροδέσμης. Λοιπόν, Μιλένα Μπαχαρνίκου. Τα έχουν πει κι άλλοι. Λοιπόν, Μιλένα Μπαχαρνίκου κοντά μας, γιατί έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, η οποία μας έρχεται από τη Μυτιλίνη. Μια γυναίκα αφγανικής καταγωγής φέρεται ότι εγκατέλειψε το βρέφος σε μια κλινική, σε ένα μαιευτήριο, γιατί όπως υποστηρίζει τουλάχιστον η ίδια, δεν ήθελε το παιδί επειδή έμεινε έγκυος ένεκα ενός βιασμού. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
Στη μαιευτική κλινική λοιπόν της Μυτιλίνης γεννήθηκε ένα μωράκι στις 10 Σεπτεμβρίου για την ακρίβεια. Το μωράκι αυτό όμως η μαμά το εγκατέλειψε, γιατί όπως ανέφερες πολύ σωστά, δήλωσε ότι ήταν η εγκυμοσύνη της αποτέλεσμα βιασμού. Οπότε το μωρό έμεινε χωρίς μητέρα, αλλά απέκτησε πάρα πολλές μαμάδες εκεί. Αυτή λοιπόν είναι η ευχάριστη εξέλιξη της υπόθεσης, αυτή τη συγκινητική ιστορία λοιπόν, που ένα μωρό εγκαταλείφθηκε. Έχουμε πάρα πολύ προσπάθεια και φροντίδα από το νοσηλευτικό προσωπικό εκεί στην κλινική, με αποτέλεσμα το μωρό, ενώ ήταν λιποβαρές, σήμερα να έχει πάρει... Μισό λεπτό. Ναι. Δηλαδή γεννάει το μωρό και σηκώνεται και φεύγει από την κλινική. Ακριβώς. Εγκατέλειψε το μωρό. Αυτό έχει σχέση με το θρησκευμά της ή έτσι επειδή ήταν εξαιτίας ενός βιασμού το παιδί εγκαταλείφθηκε? Η ίδια δήλωση... Ο βιαστής ήταν ομόθρησκός της ή αλλόθρησκός? Να δούμε και αυτές τις παράμετρους. Ναι, δεν ξέρω. Ο άνθρωπος, ο πατέρας αυτού του παιδιού, ο βιαστής. Όπως λέει, ήταν παρόν εκεί πέρα στη διαδικασία του? Όχι. Από ό,τι γνωρίζουμε, όχι, ναι. Αλλά περισσότερα νομίζω θα μας πει ο διευθυντής. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Πέτρο Μαχαίρα, ο οποίος είναι διευθυντής της Μαιευτικής Κλινικής. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας, κύριε Μαχαίρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, είναι ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά εγώ ξαφνιάστηκα όταν το πληροφορήθηκα. Μου το έλεγε η Μιλένα σήμερα το πρωί, νωρίς στη σύσκεψη. Τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτή τη γυναίκα? Η γυναίκα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη ήρθε στο νησί λίγες μέρες πριν την γεννήσουμε. Αφού την παρακολουθήσαμε μετά από μία-δύο επισκέψεις, κατορνήσαμε, προβληματίσαμε για τη σαρκική της δομή, διότι δεν ήθελε να γεννήσει εξωτερικά. Μας είπε πως είχε βρει λογικά στον δρόμο από τη χώρα της μέχρι τα παράλια της Τουρκίας. Σε εμάς, όπως είπα, ήρθε σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Κάναμε την κεσαρική τομή. Το μωρό, ένα πανέμορφο κοριτσάκι, 2950 γεννήθηκε, 10 Σεπτεμβρίου. Ίδια μας είχε αναφέρει πριν γεννήσει ότι δεν επιθυμούσε να κρατήσει το μωρό αυτό, διότι ήταν προϊόν βιασμού. Και δεν ήθελε ούτε να γεννήσει φυσιολογικά, γιατί δεν επιθυμούσε να το δει. Όλα πήγαν πάρα πολύ καλά με την γέννα της. Το κράτησαμε εμείς στη μαιευτική κλινική. Έχει επιληφθεί η κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου και η διοίκηση του νοσοκομείου για να βρεθεί ανάδοχη οικογένεια. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το κρατάμε εμείς στη μαιευτική κλινική. Το φροντίζουν οι μαίες και οι νοσοκόμες μας. Όλες οι μαίες και οι νοσοκόμες το αγαπούν πάρα πολύ αυτό το μωρό και το φροντίζουν σαν να είναι δικό τους παιδί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το μωράκι είναι πολύ καλά στην υγεία του. Η Μιλένα μας έλεγε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί η μαμά του να το εγκατέλειψε, αλλά έχει πάρα πολλές μαμάδες και μπαμπάδες και είστε όλοι εσείς. Και νομίζω ότι σας αξίζουν δημόσια συγχαρητήρια. Σας βλέπω λάμπει το πρόσωπό σας όταν αναφέρεστε σε αυτό το παιδάκι. Ναι, είναι ένα περιστατικό που έχει ομορφύνει την κλινική μας. Ναι. Δηλαδή, ναι, μεν είναι δυσάρεστο που εγκαταλείφθηκε ένα μωρό από τη μητέρα του. Ένα πολύ ευχάριστο για μας, διότι έχουμε ένα μωρό που το φροντίζουμε όλοι. Όπως κυρίως οι μαίες και οι νοσοκόμες που το αγαπούν κυριολεκτικά, το ταΐζουν, το καθαρίζουν, το ντύνουν όλες οι βάρδιες μέχρι που το παίρνουν αγκαλιά και πάμε μαζί να κάνουμε επίσκεψη. Διότι δεν θέλουν να το αφήσουν λεπτό μόνο του. Και από εκεί και πέρα, αγαπητέ κύριε Μαχαίρα, ποιο θα είναι το μέλλον αυτού του παιδιού, του βρέφου? Μην να βρεθεί ανάδοχη οικογένεια. Ήδη από ό,τι ξέρω έχει υπάρξει ενδιαφέρον και από Αθήνα. Και μετά από αυτή τη δημοσιότητα που έχει γίνει χθες και σήμερα, θα βρεθούν πολλές ανάδοχες οικογένειες να το διεκδικήσουν. Ωραία. Τι να πω. Πολύ σκληρό για το παιδί. Πολύ σκληρή η στάση της μάνας. Τουλάχιστον όμως το γέννησε και δεν έκανε κάτι άλλο νωρίτερα που θα μπορούσε να μην γεννηθεί σωστό. Θα πρέπει να βάλετε και κάποιες παραμέτρους όλο αυτό το γεγονός, ότι εμείς την κρίνουμε σύμφωνα με τα δικά μας πρότυπα, τη δική μας οικογένεια. Κοινωνία, ήθη και έθιμα, τα οποία για τη δική της πατρίδα είναι πολύ πολύ διαφορετικά. Και σίγουρα δεν είναι μια τέτοια γυναίκα, δεν θα ήταν αποδεχτή στην κοινωνία της, εφόσον θα γεννούσε ένα παιδί μετά από βιασμό. Γι' αυτό έβαλα θέμα θρησκεύματος στην αρχή. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή αυτή η γυναίκα αναγκάστηκε για λόγους τους οποίους είναι αντιληπτή σε όλους μας να παρατήσει το μωράκι της, αλλά το θέμα είναι ότι, ναι, δυστυχώς, ότι υπάρχει ενδιαφέρον, ότι θα βρεθεί ανάδοχη οικογένεια. Οπωσδήποτε θα βρεθεί και θα αγαπηθεί πολύ. Καλώς ήρθε το παιδάκι αυτό στην Ελλάδα, λοιπόν. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Νομίζω ότι είναι αυτό είναι το ευτυχές συμπέρασμα. Κύριε Μαχαίρα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και... ευχαριστώ και εγώ που δημοσιοποιείτε αυτό το γεγονός και βοηθάτε και στο να βρεθεί πολύ σύντομα ανάδοχη οικογένεια. Είμαστε σίγουροι και ευχόμαστε καλή ζωή σε αυτό το παιδάκι, γιατί θα μεγαλώσει στην Ελλάδα.
και θα γνωρίσει μια οικογένεια η οποία δεν θα το απαρνηθεί. Αν μη τι άλλο, Μιλένα μου, σε ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον κύριο Κλέαρχο Μαρουσάκη, είναι γνωστός μετεωρολόγος, είναι και μετεωρολόγος του Open, του δελτίου, των Δελτίων Ειδήσεων, γιατί έρχεται η κακοκαιρία Κασάνδρα. Κασάνδρα. Τι εστί Κασάνδρα, κακοκαιρία. Κύριε Μαρουσάκη, καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Πληροφορούμε ότι έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οπότε, τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να περιμένουμε και κυρίως ποιες θα είναι οι περιοχές οι οποίες ενδεχομένως θα πληγούν. Πράγματι, λοιπόν, έχετε έτσι ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας. Θα αρχίσει σιγά-σιγά να κινείται προς τα ανατολικά για να απασχολήσει ορισμένα τμήματα της χώρας μας. Ήδη εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες προς τα βορειοδυτικά. Αν μπορούμε να δούμε στον χάρτη μας, στην ουσία οι περιοχές οι οποίες τις αμέσως επόμενες ώρες θα δεχτούν έτσι ισχυρά φαινόμενα, δηλαδή ισχυρές βροχές και καταιγίδες με μεγάλο όγκο νερού, θα είναι το Ιόνιο αλλά και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα. Βλέπετε χαρακτηριστικά στον πρώτο κόκκινο κύκλο που έχουμε βάλει τις περιοχές αυτές. Είναι δηλαδή περιοχές οι οποίες βρίσκονται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο δυτικά. Και επειδή αυτό το βαρομετρικό χαμηλό περνάει πάνω από θαλάσσιες εκτάσεις στην περιοχή του Ιωνίου Πελάγους, οι οποίες βέβαια βρίσκονται σε σχετικά έτσι υψηλές θερμοκρασίες, θα πάρει περισσότερη ενέργεια, περισσότερη ένταση θα αποκτήσουν τα φαινόμενα αυτά. Γι' αυτό και θέλει έτσι μια προσοχή η Δυτική Ελλάδα για τις επόμενες ώρες, αλλά και αύριο, όπου περιμένουμε κατά τόπους να έχουμε ισχυρές βροχές σε καταιγίδες, φαινόμενα τα οποία ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, αλλά και μεγάλη συχνότητα και ραυνών, με αυξημένο τον κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια. Από εκεί και μετά τώρα, μέσα στο Σάββατο, μέσα δηλαδή στην αυριανή ημέρα, τα φαινόμενα αυτά θα κάνουν ένα γρήγορο πέρασμα με μικρότερη όμως ένταση και από άλλες ηπειρωτικές εκτάσεις για να καταλήξουν προς το βράδυ της αυριανής ημέρας στο βορειοανατολικό άκρο της χώρας μας, όπως επισημαίνουμε με τον δεύτερο κύκλο, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο και Ανατολικό, Βορειοανατολικό Αιγαίο, όπου και εκεί θέλει μια προσοχή. Φαίνεται ότι θα πέσει και εκεί μεγάλος όγκος νερού με αυξημένο τον κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια. Από εκεί και μετά, την Δευτέρα θα αρχίσει σιγά σιγά ο καιρός να βελτιώνεται και πάμε πλέον σε ομαλές καιρικές καταστάσεις από τη νέα πλέον εβδομάδα, χωρίς κάτι το αξιόλογο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι έρχεται η κακοκαιρία Κασάνδρα και πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι σε λίγη ώρα ανοίγουμε έναν φάκελο ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Μία έρευνα την οποία έχει κάνει η εκπομπή, μία αυτοψία την οποία έχει κάνει η εκπομπή για την κατάσταση η οποία επικρατεί στο λεκανοπέδιο. Ο Χρήστος Μαζάνης με την κάμερα και τους οπερατέρ και τους συναδέλφους βγήκε στην πρωτεύουσα, έχει συγκεντρώσει ένα υλικό το οποίο είναι εξόχως ανησυχητικό. Γιατί η Κασάνδρα ενδεχομένως να μην πλήξει την Αττική, όμως θα υπάρξουν κακοκαιρίες οι οποίες θα πλήξουν την Αττική και τότε να δούμε το τι ακριβώς θα συμβεί. Γιατί δυστυχώς αποκαλύπτεται μέσω της έρευνας ότι πάρα πολλά ακίνητα εντός του λεκανοπεδίου είναι χτισμένα επάνω σε ρέματα. Είναι ένας φάκελος ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αφορά όλους όσοι ζουν σε αυτή τη χώρα, στο λεκανοπέδιο κυρίως, αλλά η ίδια κατάσταση δυστυχώς επικρατεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το προλαμβάνει είναι καλύτερο του καταστέλνει. Να δούμε λοιπόν πόσο οχυρωμένοι είμαστε. Εγώ με το υλικό το οποίο έχω δει, Θανάση μου, πρέπει να σου πω ότι ανησυχώ ιδιαίτερα. Είναι γεγονός ότι πάρα πολλά ακίνητα είναι χτισμένα πάνω στα ρέματα ή στις όχθες των δερμάτων. Το ερώτημα όμως που μπαίνει εδώ, η πολιτεία τι έκανε για να μην χτιστούν όταν χτίστηκαν αυτά τα ακίνητα εκεί? Τι έκανε η πολιτεία? Τι έκαναν οι αρχές? Θα σου πω μετά. Τότε. Και σήμερα ναι, κινδυνεύουν να πνιγούν, να χαθούν άνθρωποι, κάποιοι θα διαμαρτυρηθούν, που ενδεχομένως να έχουν και τις ευθύνες τους, γιατί δεν χτίζεις πάνω στο ρέμα. Και αν χτίσεις πάνω στο ρέμα, θα σε πάρει το ρέμα. Σε πάρει το ρέμα. Έχουμε συντεταγμένη πολιτεία. Είχαμε, έχουμε, θα έχουμε ποτέ. Έχουμε από τα νύποτα από το ένα και μεσημέρι. Θα τα δούμε αυτά σε λίγη ώρα. Θανάση, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λες. Αλλάζουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι. Ανοίγουμε το φάκελο με τις επιθέσεις οι οποίες δέχονται ανήλικα παιδιά. Το τελευταίο διάστημα το γνωρίζετε ότι πάρα πολλά νεαρά παιδιά πέφτουν θύμα ξυλοδαρμών. Βίαια περιστατικά τα οποία πραγματικά μας προκαλούν θλίψη. Αποκορύφωμα ήταν αυτό το οποίο συνέβη με το 14χρονο κοριτσάκι στη Γλυφάδα. Πραγματικά το αστυνομικό δελτίο καθημερινά κατακλείζεται από τόσο δυσάρεστες ιστορίες. Και σήμερα κοντά μας στο στούντιο και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί χρειάζεται θάρρος προκειμένου να έρθεις και να συνεισφέρεις, να ανοίξεις την καρδιά σου σε μια τηλεοπτική εκπομπή, αλλά νομίζω ότι τέτοια παραδείγματα είναι προς μίμηση, γιατί
τηλεόραση πρέπει να είναι και εκπαιδευτική. Πρέπει να ακούγονται αυτές οι ιστορίες και εμείς θέλουμε ως εκπομπή να δίνουμε βήμα σε αυτά τα παιδιά, σε αυτούς τους ανθρώπους, να μας λένε τα προσωπικά τους βιώματα. Σήμερα λοιπόν έχουμε κοντά μας ένα κορίτσι το οποίο πριν από 4 χρόνια δέχτηκε επίθεση από σημειωρία ανηλίκων. Είναι η Μαρία. Την έχουμε κοντά μας. Την έχουμε. Μαρία, καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν, για ευνόητους λόγους, καταλαβαίνεις ότι δεν θέλουμε να δείξουμε το πρόσωπό σου, έχουμε αλλοιώσει και τη φωνή σου, ναι, γιατί ναι. Δεν θέλουμε να σε ταυτοποιήσουμε σε καμία περίπτωση. Θέλουμε να πάμε να δούμε μαζί με τους τηλεθεατές τι είναι αυτό το οποίο βίωσες εσύ. Τι είναι αυτά τα οποία βίωσες εσύ εκείνο το μοιραίο βράδυ και στη συνέχεια να συζητήσουμε τη δική σου περίπτωση, η οποία δυστυχώς δεν είναι μοναδική. Εγώ εκείνο το βράδυ... Όχι, Μαρία, αν επιτρέπεις να δούμε πρώτα το βίντεο και στη συνέχεια να μας τα πεις. Πριν από 4 χρόνια περίπου, η Μαρία, που ήταν τότε 14 ετών, έπεσε θύμα συμμορίας ανηλίκων κοριτσιών με αρχηγό ένα σεσημασμένο κορίτσι που μέχρι και σήμερα κυκλοφορεί ατιμόρυτο για αυτή της την πράξη. Η Μαρία πήγε χαρούμενη στην πλατεία της περιοχής της, στα βόρεια προάστια της Αθήνας, να συναντήσει φίλες της. Εκεί την περίμενε μια απρόσμενη επίθεση. Εκεί την περίμεναν άγνωστες συνομήλικές της, που άρχισαν να τη χτυπούν στο πρόσωπο χωρίς λόγο ή εξήγηση. Το θύμα χάνει τις αισθήσεις του και πέφτει κάτω. Αλλά η μανία των δραστηριών δεν σταματά εδώ. Συνεχίζουν να τη χτυπούν ανελέητα. Αργότερα θα σηκωθεί με τη βοήθεια ενός φίλου της που θα τη μεταφέρει εμόφυρτη στο σπίτι. Η οικογένεια κινήθηκε νομικά εναντίον των υπαίτιων του άγριου ξυλοδαρμού της κόρης τους, όμως το δικαστήριο δεν έχει γίνει ακόμα, με τις πληγές της ενήλικης πλέον κοπέλας να παραμένουν ανοιχτές. Λοιπόν, Μαρία, είσαι κοντά μας, είσαι πλάτη. Μια σκιά βλέπουμε και έχουμε αλλοιώσει και τη φωνή σου, γιατί καταλαβαίνεις τους λόγους για τους οποίους το έχουμε κάνει αυτό. Θέλω λοιπόν να μου πεις και να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, το τι ακριβώς συνέβη. Εσύ τότε ήσουν ανήλικη, ήσουν μόλις 14 ετών, έτσι. Ναι. Τι έγινε λοιπόν? Εγώ ως 14 χρονών κοριτσάκι, τότε είχα βγει στην πλατεία της περιοχής μου με τις φίλες μου, κανονικά για βόλτα. Και όπως ήμασταν στην βόλτα μας, μετά από λίγο, έρχονται 2 κοπέλες και μου λένε, ξέρεις, σε ζητάει η τάδε. Εγώ την κοπέλα την ήξερα, γιατί ήταν γνωστή στην περιοχή, λόγω... είχε περίεργη φήμη στην περιοχή, λόγω της επιθετικότητάς της. Δηλαδή, ήταν γνωστή το ότι έκανε... συγκέντρωνε κόσμο να δείρουνε κοπέλες, το είχε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και λέω, εμένα, τι με θέλει, της λέω. Μου λέει... θέλει να μιλήσετε, λέει. Σε θέλει. Εντάξει, λέω. Πάω και την κοιτάω, της λέω, έλα, της λέω, πες μου. Μου είπαν ότι με ψάχνεις. Και μου λέει, ναι, σε ψάχνω. Της λέω, πες μου, τι έγινε. Και δεν προλαβαίνω να μου μιλήσει, δεν προλαβαίνω να καταλάβω και αρχίζει να με χτυπάει. Κανένας να μην κάνει τίποτα, να μην καταλαβαίνω πώς έγινε όλο αυτό. Με χτυπάει στο πρόσωπο. Εγώ ζαλίζομαι, πέφτω κάτω γιατί με χτύπησε στη μύτη. Πέφτω κάτω και συνεχίζει να με χτυπάει. Μετά από κάποια στιγμή εγώ δεν μπορούσα τώρα να αμυνθώ ούτε τίποτα, γιατί με είχε κινητοποιήσει. Και κάποια στιγμή κάπως βρίσκω κάποια δύναμη, κάτι και απλά τη σπρώχνω και ξεφεύγω κάπως από όλη την επίθεση που μου κάνει. Γύρω να έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Είχε πάρα πολλά παιδιά, τα οποία δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Απλά καθόντουσαν, παρακολουθούσαν, φωνάζανε. Απολύτως τίποτα δεν κάνανε, να μας χωρίσουν, καθόλου. Και συνειδητοποιώ ότι τρέχουν αίματα από τη μύτη μου, να πονάει το κεφάλι μου και να μην ξέρω τι να κάνω εγώ εκείνη τη στιγμή. Την απομακρύνουν κάτι παιδιά. Έρχονται 2 φίλοι μου, τους λέω τι έχει γίνει, τους λέω πώς είμαι, τι έπαθα, τους λέω. Μου λένε είσαι καλά, τι έχει γίνει, έχεις παντού αίματα, δεν καταλαβαίνουμε τι έχει, πώς έχει χτυπήσει, είναι όλους ημούν με αίματα, δεν ξέρουμε.
Τη λέω, μπορεί κάποιος να με πάει σπίτι. Τη λέω, δεν μπορώ να πάω κάπου έτσι. Δεν βλέπω, δεν λέω, έχω παντού αίματα. Με πάει ένας φίλος μου σπίτι. Πάω στη μητέρα μου, τη λέω. Δεν προλαβαίνω βασικά να τη πω. Με βλέπει, μου λέει, τι έγινε. Τι στα εξηγώ. Σηκωνόμαστε, φεύγουμε. Με πάει στο τμήμα να κάνουμε την κατάθεση. Και βασικά και πριν από το τμήμα, πήγαμε από το σπίτι της. Να δούμε, να δει η μαμά μου γιατί έγινε όλο αυτό, τι συνέβη. Η μητέρα της την απαρνήθηκε, λέει εγώ δεν έχω κόρη, δεν ξέρω ποια λέει. Συγγνώμη Μαρία μου, δεν θέλω να σε διακόψω, γιατί είναι πραγματικά συνταρακτική η αφήγησή σου. Γιατί ξέρεις, είναι σαν να το κάνω εικόνα στο μυαλό μου αυτό το οποίο μας λες, ότι δηλαδή πας σε μια πλατεία, είναι αυτή η κοπέλα η οποία ήταν συνομήλικη σου. Ναι. 14 ετών, άρα μιλάμε για γυναίκα, για κοπέλα, στην εφηβεία 14 ετών. Αυτό πριν 4 χρόνια. Πριν 4 χρόνια. Πρόσεξε. Αρχίζει λοιπόν και σε ξυλοκοπεί χωρίς αιτία. Είχες κάποια προηγούμενα εσύ με αυτή την κοπέλα? Κανένα. Ήμασταν, απλά λέγαμε ένα γεια στην πλατεία λόγω του ότι γνωριζόμασταν. Τίποτα άλλο. Πας λοιπόν σε μια πλατεία όπου είναι η κοπέλα αυτή, μια αρχηγός συμμορίας, 14χρονη, επαναλαμβάνω. Γι' αυτό είναι το ανησυχητικό. 14χρονη. Είναι μαζεμένος και άλλος κόσμος, ο οποίος όταν βλέπουν το περιστατικό, δηλαδή τον βίαιο ξυλοδαρμό σου, δεν αντιδράει κανείς. Εσύ είσαι μόνη και αβοήθητη εκεί, έτσι. Ακριβώς. Ο υπόλοιπος κόσμος ήταν φίλοι της κοπέλας, ήταν μέλη αυτής της συμμορίας, όπως την αποκαλείς. Είχε αρκετές φίλες εκεί, αλλά ήταν και κυρίως γνωστοί μας, δηλαδή όλη η περιοχή ήταν εκεί. Και σε βλέπουν λοιπόν να σε χτυπάει και δεν παρεμβαίνει κανείς. Η γνωστή απάθεια. Ναι. Που διακρίνει πάρα πολλούς σε αυτές τις περιπτώσεις και το βλέπουμε το τελευταίο διάστημα σε πάρα πολλά περιστατικά ενηλίκων. Δυστυχώς. Αλλά δεν ξέρω πού θα βγει αυτό. Έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας, γιατί και χτες είχαμε ένα περιστατικό εδώ με την Ελευσίνα και σήμερα εντελώς τυχαία ένας φίλος μου στείλε ένα link το e-παιδεία. Και μπήκα μέσα και διάβαζα σχόλια αντιφατικά. Προφανώς είναι από γονείς, δεν ξέρω. Άλλα πήραν το μέρος του παιδιού που το χτύπησε η διευθύντρια, άλλοι πήραν το μέρος της διευθύντριας, δηλαδή δίνουν μαθήματα με αυτόν τον τρόπο στα παιδιά τους ή και σε εκπαιδευτικούς ακόμα κάποιοι το πώς θα αντιδράσουν. Έλεος πια. Και μετά μιλάμε ότι πρέπει να σταματήσει η βία. Πώς θα σταματήσει αν εμείς οι ίδιοι, ως κοινωνία, ως γονείς, ως εκπαιδευτική κοινότητα, δεν βάλουμε κάποια όρια. Ισορδό. Ακούς τι λέει Θανάση. Δεν αποκτήσουμε συνέστηση και αλληλεγγύη. Υπάρχουν αυτά. Αυτό το οποίο μας λέει η Μαρία είναι ότι πηγαίνει στη μητέρα της και μαζί με τη μητέρα της επισκέπτεστε. Τη μητέρα της κοπέλας, ναι, η οποία επανέλαβε, σε παρακαλώ, τι σας λέει. Τι απαντάει λοιπόν? Μας λέει, εγώ δεν την ξέρω την κοπέλα. Δεν έχω παιδί να τη λένε έτσι. Ενώ τη γνωρίζω τη μητέρα της, είναι, την ξέρω. Λέει, εγώ δεν έχω παιδί. Δεν ξέρω τι μου λες εσύ τώρα. Συγγνώμη, δεν δηλαδή η μάνα αποποιήθηκε το παιδί της. Αρνήθηκε, απαρνήθηκε το παιδί της. Ακριβώς. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Βέβαια, άμα της είχε κάνει την καρδιά μαύρη και δεν μπορούσε να την κουμαντάρει. Εκτός και αν. Συγγνώμη, η γονεϊκή μέρημνα και επιμέλεια πού έγκυται? Υπάρχει. 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 Είναι ένας όρος ο οποίος είναι αυθαίρετος, ένας όρος ο οποίος είναι αόρος. Και ευτυχώς τελευταία οι εισαγγελείς απαγγέλνουν κατηγορίες και σε βάρος γονέων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Ευτυχώς, γιατί παλιότερα και στη συνέχεια ήταν αδίκημα μόνο στον ποινικό κώδικα. Και στη συνέχεια, λοιπόν, Μαρία μου, τι συμβαίνει? Πηγαίνετε εκεί πέρα και σας λέει, δεν έχω παιδί. Απαρνήθηκε το παιδί της. Τι γίνεται στη συνέχεια? Αφού δεν βγάζαμε μάκρη, πάμε στην αστυνομία. Τους λέμε ότι πήγαμε και από το σπίτι. Μας λένε, μας ταυτοποιεί η αστυνομία ότι όντως μένει εκεί, ότι όντως εκείνη είναι η μητέρα της. Και μας λέει ότι την ξέρουμε την κοπέλα, έχει φάκελο στην αστυνομία, είναι πολύ γνωστή εδώ. Άρα έχει περάσει πολλές φορές. Οπότε εμείς πήγε αυτεπάγγελτα μήνυση, λόγω ανηλίκου. Βέβαια από τότε, εγώ βέσκα μετά από εκεί πήγα και σε νοσοκομείο και πήγα και σε ιατροδικαστή. Γιατί είχα σπάσιμο στη μύτη και χτυπήματα στο κεφάλι. Το δικαστήριο δεν έγινε ακόμα. Δεν έχει γίνει ακόμα το δικαστήριο, αλλά... Το δικαστήριο μας δίνει αναβολές. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και από την μία αναβολή στην άλλη. Είστε πλέον ενήλικες και οι δύο. Μισό λεπτό.
Η κοπέλα αυτή, αυτή η 14χρονη, αυτή, τι μη πω τώρα, ήταν συμμαθήτριά σου στο σχολείο, πηγαίνετε στο ίδιο σχολείο. Δηλαδή θέλω να σου πω, γιατί είναι προφανές ότι ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι 14 ετών, όταν βιώνει αυτή την κατάσταση, όταν τρώει τόσο πολύ ξύλο, του πάει η μύτη, χτυπάει στο πρόσωπο και στο κεφάλι, αλλάζει η καθημερινότητά του. Πώς ήταν οι επόμενες μέρες? Δεν Πέτρο, αλλά πέρασαν 4 χρόνια τώρα. Εδώ είναι ενήλικες και οι δύο. Θα πάνε στο δικαστήριο αύριο, το οποίο θα δικάσει μια πράξη που έγινε μεταξύ ανηλίκων. Θα επιδείξει μια μεταμέλεια και θα πει: ήμασταν μικρά παιδιά και δεν ξέραμε τι κάναμε. Και είναι ενδεχόμενο. Δεν ξέρω, δεν είμαι δικαστής. Δεν θέλω να προλάβω αποφάσεις. Απλά εντάξει. Θέλω να μου πει: τελείωσε η ιστορία. Οι επόμενοι μήνες, χρόνια, η δική σου πώς ήταν, πώς κύλησε η ζωή σου και κυρίως αν αυτή η γυναίκα, η οποία θα δικαστεί τώρα, θα δικαστεί ούσα ενήλικη. Καλά κάνει ο Θανάσης και το θέτει και το θίγει αυτό το θέμα. Ήρθε, σου ζήτησε κάποιο συγγνώμη? Απολύτως κανένα. Μετά από αυτό, η κοπέλα δεν ήταν στο ίδιο σχολείο με μένα. Η κοπέλα πήγαινε νυχτερινό, ναι. Οπότε δεν είχα κάποια επαφή στο σχολείο, ευτυχώς. Μετά από αυτό, δεν είχαμε καμία επαφή, τίποτα. Και τώρα που ήταν να γίνει το δικαστήριο μετά από τόσα χρόνια, μας ήρθε η απόφαση για φέτος. Πήγαμε σε επιμελήτρια ανηλίκων, γιατί την παρακολουθεί επιμελήτρια ανηλίκων. Έχει και ένα παιδί εκείνη τώρα. Και εμείς μας ζήτησαν πριν το δικαστήριο να πάμε στην επιμελήτρια, γιατί είπε ότι η κοπέλα θέλει συμβιβασμό, θέλει να ζητήσει συγγνώμη, έχει μετανιώσει. Έγινε και μάνα τώρα. Ναι, και τώρα λειτουργεί το μητρικό ένστικο. Τώρα λειτουργεί το μητρικό ένστικο. Μακάρι να είναι έτσι. Ακούστε. Και να μην γίνει και το παιδάκι το ίδιο. Κάτσε να ακούσουμε, κάτσε να ακούσουμε, Θανάση. Και, και λέμε, ωραία, πάμε. Πηγαίνουμε εκεί. Εγώ έχω στο μυαλό μου ότι θα ζητήσει συγγνώμη. Και απλά μετά θα είναι στην κρίση του δικαστηρίου. Πάμε εκεί, όχι συγγνώμη, όχι μεταμέλεια. Γύρισε και είπε εγώ. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Εγώ δεν σε χτύπησα. Δεν ήμουν εγώ αυτή. Δεν έκανα εγώ κάτι τόσο σοβαρό. Αποποίησε εγώ σε χτύπησα, λίγο. Αλλά δεν τα έκανα κιόλα αυτά. Δηλαδή, από τη μία έλεγε ναι, σε χτύπησα. Τα έκανα. Και από την άλλη, όχι, δεν σου ζητάω συγγνώμη. Τι συγγνώμη να σου ζητήσω? Άραστε. Καμία μεταμέλεια. Ενώ το ραντεβού ήταν για να ζητήσει συγγνώμη. Το καταλάβαμε. Της λέγαμε ότι. Μα γι' αυτό δεν ήρθαμε εδώ. Τι μου λες, τότε τι ήρθαμε να κάνουμε? Όχι, λέει, εγώ δεν έχω να σου πω τίποτα εσένα, μου λέει. Α, έτσι έγινε. Και η δίκη δεν έχει γίνει ακόμα, γιατί ως συνήθως η ελληνική δικαιοσύνη έχει ταχύτατα αντανακλαστικά. Έχουν περάσει 4 χρόνια, δεν έχει γίνει το δικαστήριο, έχουν ενηλικιωθεί και η Μαρία, αλλά και η κοπέλα, η ανήλικη, η οποία τώρα είναι ενήλικη, έχει γίνει και μητέρα. Τα δικαστήρια θα γίνουν κάποια στιγμή. Τέτοιες συμπεριφορές δεν τιμωρούνται, αλλά εσύ, το έχω πει εγώ, το έχουμε πει πολλές, το έχουμε πει πολλάκις, Θανάση, περίμενε. Ότι δεν φταίνε τα ανήλικα παιδιά, φταίνε οι γονείς. Φταίει αυτή η μάνα στην οποία πήγε η Μαρία με τη μητέρα της και λέει δεν έχω παιδί. Τι παιδί δεν έχεις, κυρά μου, ποιος το γέννησε αυτό το παιδί? Από τον Πελαργό ήρθε και γεννήθηκε. Αποποιούνται τις ευθύνες. Οι γονείς φταίνε. Έχουμε την κυρία Ραμπατζή, την ψυχολόγο. Ωραία. Να μιλήσουμε λίγο και με την κυρία Ραμπατζή, την ψυχολόγο, και να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα, κυρία Ραμπατζή. Τα ακούτε? Μιλάμε για μια κοπέλα, είναι η Μαρία, την έχουμε πλάτη. Μας λέει τη δική της ιστορία. Είναι παρεμφερής η υπόθεση με αυτή την οποία αναδείξαμε τις προάλλες από τη Γλυφάδα. 14 ετών σε μια πλατεία. Της πάει τη μύτη μια κοπέλα συνομήλικη της. Το δικαστήριο ακόμα δεν έχει γίνει. Πηγαίνουν στους γονείς της κοπέλας αυτής. Η μητέρα αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη. Και τώρα η Μαρία ψάχνει να βρει το δίκιο της και κυρίως να επουλώσει τα τραύματά της, κυρία Ραμπατζή. Ναι. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό για τη Μαρία να πει την ιστορία της, αυτό που της συνέβη, όπως και για κάθε άνθρωπο που του συνέβη μια τραυματική εμπειρία. Εγώ, έτσι, αν μου επιτρέπετε, θα συμβούλευα και τη Μαρία να κάνει αυτή τη διαδικασία με έναν ειδικό που θα μπορέσει να είναι καλά για αυτήν, ώστε να κάνει σωστή επεξεργασία της του τραυματός της ουσιαστικά, γιατί γι' αυτό μιλάμε. Αλλά όπως και να έχει, για το θύμα είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί η ιστορία του και είναι και πολύ σημαντικό να βιώσει αυτό που λέμε τη δικαίωση.
Τη δικαίωση, αλλά η δικαίωση δεν έρχεται, κυρία. Δεν είναι μόνο η δικαίωση. Επιβολή ή όχι μια ποινή, Πέτρο, λειτουργεί και παραδειγματικά και κυρίως αποτρεπτικά για άλλους επίδειξους νεαρούς που θέλουν να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο. Και εδώ θα έπρεπε στο κάδρο να μπαίνουν και οι γονείς που έχουν. Κυρία Ραμπατζή, επ' αυτού θέλω να σας ρωτήσω. Ακούσατε και εσείς ότι πήγανε στη μητέρα της 14χρονης και η μητέρα λέει: δεν έχω παιδί. Δεν έχω παιδί. Κοιτάξτε, μου άρεσε πάρα πολύ μια λέξη που είπατε και αυτή η λέξη είναι η ευθύνη. Και ζούμε σε μια εποχή που είναι πάρα πολύ εύκολο και είναι αυτό που είναι το σύνθεση είναι να αποδίδονται κατηγόριες. Ποιος φταίει. Εμένα προσωπικά και ως ειδικός δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το ρήμα. Αλλά η λέξη ευθύνη είναι πάρα πολύ σημαντική και πρωτίστως, έχετε δίκιο, την ευθύνη καλούμαστε να την αναγνωρίσουμε πρώτα εμείς οι ενήλικοι. Είτε ως γονείς, είτε ως εκπαιδευτικοί, είτε ως ενήλικα μέλη της κοινωνίας και πρότυπα για τα παιδιά και τους εφήβους. Αλλά δυστυχώς υπάρχει μια δυστοκία να το πω σε αυτό. Δεν την ακούω συχνά τη λέξη ευθύνη. Αυτό είναι το θέμα, ότι υπάρχει μια δυστοκία. Δυστοκία ή ο χαδερφισμός. Ξέρεις τι, είναι μακριά από τη δική μου τη γκαμπούρα. Αυτό επικρατεί στην Ελλάδα. Ότι δηλαδή μην μπλέξω εγώ. Αλλά, έτσι ακριβώς. Αλλά κυρία έτσι Αραμπατζή, για να φύγουμε λίγο από το ειδικό και να πάμε στο γενικό. Βλέπετε κι εσείς ότι το τελευταίο διάστημα δυστυχώς γινόμαστε κοινωνοί τέτοιων δυσάρεστων ειδήσεων. Παιδικής, εφηβικής παραβατικότητας, εγκληματικότητας. Τι πρέπει να αλλάξει κατά την άποψή σας, από πού πρέπει να ξεκινήσουμε. Γιατί κάτι πρέπει να γίνει. Είναι πανθομολογούμενο ότι κάτι πρέπει να γίνει. Ναι, και ελπίζω να το ακούσουμε και να το κατανοήσουμε σύντομα αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα δεν είναι και πολύ ευρύωνα, έτσι, αισιόδοξα. Νομίζω ότι καλό είναι να σκεφτούμε, δηλαδή, όχι απλώς να αναπαράγουμε αυτά τα γεγονότα, αλλά να προσπαθήσει ο κάθε άνθρωπος στο μερίδιο που του αναλογεί και μιλάω κυρίως για τους ενήλικες. Ξεκινάμε από εκεί. Ποιο είναι το δικό του κομμάτι της ευθύνης στην κοινωνία, γιατί είμαστε όλοι ένα κοινωνικό σύνολο. Όλοι μας μετέχουμε σε αυτό. Και πρωτίστως έτσι μιλάμε για την οικογένεια, το ρόλο της οικογένειας, το ρόλο των γονέων. Τα παιδιά δεν χρειάζονται μόνο υλικά αγαθά. Τα παιδιά χρειάζονται. Έτσι. Φροντίδα, χρειάζονται ασφάλεια, χρειάζονται βασικά, είναι αυτά παιδιά, που λένε οι πυλώνες του ψυχισμού. Αγάπη, αγάπη, αγκαλιά, έκφραση καλών συναισθημάτων και αισθημάτων, να μην τα αφήνεις μόνα τους, να μην μεγαλώνουν πολλά παιδιά, δυστυχώς μεγαλώνουν στον αυτόματο, οι γονείς είναι απασχολημένοι και ενδεχομένως καλώς είναι απασχολημένοι, αλλά μπορούν να περνάνε ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά τους, έστω και στο μίνιμουμ, έτσι να το πω, και κυρίως να υπάρχει μια εποπτεία. Τα παιδιά δεν γεννιέται κανένα παιδί. Τα παιδιά είναι τα τέλεια όντα όταν γεννιούνται. Εμείς τα μετατρέπουμε σε αυτό το οποίο μετατρέπονται, κυρία Αραμπατζή, αγαπημένη, Φωτεινή. Ξέρεις τι, έχει παρατηρηθεί. Ναι. Και το λέω αυτό μια εμπειρία με κάποιες εκδηλώσεις για την παιδική παραβατικότητα. Αρκετοί γονείς που πραγματικά είναι απασχολημένοι και δουλεύουν, δεν έχουν προβλήματα με τα παιδιά τους. Και παρατηρούμε παιδιά των οποίων οι γονείς, τουλάχιστον ο ένας είναι στο σπίτι, να δημιουργούν προβλήματα και να είναι παιδιά παραβατικά. Έτσι. Και βλέπετε σε αυτές τις εκδηλώσεις να συμμετέχουν οι σωστοί γονείς και εκείνοι που πραγματικά έχουν προβλήματα από τα παιδιά τους να μην πατάνε. Ναι, μου γράφουν εδώ πέρα ότι ζούμε σε μια εποχή που όλοι αποφεύγουν τις ευθύνες σαν τον Τιτ, το Λιβάνι. Θρασίδηλοι, είναι πραγματικό αυτό. Κυρία Ραμπατζή, θέλω να σας ευχαριστήσω. Ξέρετε, είναι και λίγο τέτοιο, έτσι, αν σκεφτούμε ότι οι γονείς ρίχνουν τις ευθύνες στους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί στους γονείς. Αλλά δυστυχώς τα θύματα είναι τα παιδιά. Αυτό. Και καλό είναι να σκεφτούμε τα παιδιά, γιατί τα παιδιά μας χρειάζονται όλους τους ενήλικες. Έτσι ακριβώς. Κυρία Ραμπατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση και την παρουσία στην εκπομπή. Μαρία μου, αγαπημένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει το δικαστήριό σου, αν και νομίζω ότι αυτά τα οποία έζησες, οποιαδήποτε ποινή και αν επιβληθεί στην είναι ενήλικη, πρώην ανήλικη, δεν πρόκειται να τα πάρει πίσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όμως για την παρουσία σου, γιατί δίνεις ένα παράδειγμα ότι υπάρχουν φωνές και αυτές οι φωνές πρέπει να ακούγονται, Μαρία μου, στην ελληνική τηλεόραση. Οπότε εδώ θα είμαστε και θα παρακολουθήσουμε και τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Σε ευχαριστώ θερμότατα και σένα. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Χρήστο Μαζάνη, έλα, γιατί ξεκινάει η μεγάλη έρευνα, ο φάκελος εκπομπής, ό,τι αφορά το θέμα των πλημμυρών. Γιατί το έλεγα και νωρίτερα. Καλησπέρα. Σχολίαζα και με τον μετεωρολόγο ότι
Έρχεται κακοκαιρία. Βλέπουμε ότι τώρα έρχεται η Κασάνδρα. Ναι. Κασάνδρα κάποια στιγμή θα είναι, δεν θα λέγεται Κασάνδρα, μπορεί να λέγεται. Κάπως αλλιώς. Κάπως αλλιώς θα πνίξει και την Αττική. Ακριβώς. Λοιπόν, έχεις κάνει μια πολύ σημαντική έρευνα και ένα θέμα το οποίο πραγματικά θέλω να το δείξουμε ως εκπομπή για να το καταλάβει ο κόσμος πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Εδώ πέρα δεν κάνουμε πλάκα. Εδώ πέρα έχουμε καταγράψει συγκεκριμένα στοιχεία. Υπάρχει μια αυτοψία η οποία έχει γίνει. Και πες μας, σε παρακαλώ, το τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, και αυτοψία, και την προηγούμενη φορά δείξαμε τους χάρτες όπου οι περιοχές αυτές που δείξαμε ουσιαστικά κινδυνεύουν να βρεθούν κάτω από το νερό. Η Αθήνα την γλίτωσε τώρα αυτές τις μέρες με την κακοκαιρία Κασάνδρα. Δεν πέρα. Θα μπορούσε να έχει περάσει όμως πάνω από την Αθήνα. Λοιπόν, στο βίντεο που ακολουθεί θα δούμε ουσιαστικά έναν εργολάβο, μάλλον όχι εργολάβο, μελετητή αντιπλημμυρικών έργων του δημοσίου. Του έτσι, δημοσίου, έχει σημασία αυτό. Ναι, ο συγκεκριμένος άνθρωπος εκπονεί μελέτες, αντιπλημμυρικές μελέτες, το αναθέτει το δημόσιο, η περιφέρεια, η Δήμη, προκειμένου να γίνουν συνέχεια έργα αντιπλημμυρικά. Έχει σημασία τι μας λέει αυτός ο άνθρωπος, γιατί πνίγεται η Αθήνα συνεχώς όταν βρέχει, με τις πρώτες βροχοπτώσεις. Να τον ακούσουμε, θα έλεγα. Να τον ακούσουμε και στη συνέχεια έχουμε και συγκεκριμένους χάρτες, τους οποίους θα δείξουμε για να δούμε την κατάσταση. Είναι πάρα πολλά τα ακίνητα τα οποία είναι χτισμένα πάνω σε ρέματα. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Θα μας το αναλύσει συνέχεια. Πάμε να δούμε πρώτα, κυρίες και κύριοι, το βίντεο. Οι τραγικές καταστάσεις που βιώνει η πρωτεύουσα κάθε φορά που βρέχει έντονα, αλλά και ο φόβος για νέα ισχυρά καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν την Αθήνα, επαναφέρουν τη συζήτηση γύρω από τα αίτια που έχουν δημιουργήσει αυτά τα προβλήματα στην πόλη. Τα μπαζωμένα ρέματα, η άναρχη δόμηση και οι θυσίες που έγιναν στο βωμό της κερδοσκοπίας είναι μερικά από τα βασικά στοιχεία που γεννούν το χάος κάθε φορά που οι δυνατές νεροποντές χτυπούν την Αττική. Τι έχετε λοιπόν διαπιστώσει, γιατί κάθε χρόνο πλημμυρίζει το Λεκανοπέδιο, πλημμυρίζουν περιοχές του Λεκανοπέδιου, γιατί κάθε χρόνο μιλάμε για τα ίδια προβλήματα? Οι πλημμύρες στην Αθήνα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Είναι αδύνατον να εξαλειφθούν. Η Αθήνα έχει τεράστια δομικά προβλήματα. Κατά την προσωπική μου άποψη, πολλά είναι μάλλον ανυπέρβλητα. Δεν μπορεί να γκρεμίσει όλη την πόλη και να την ξαναφτιάξει. Ο μεγαλύτερος αποδέκτης στο Λεκανοπέδιο είναι ο Κηφισός. Σχεδιάστηκε πριν περίπου 100 χρόνια με τα δεδομένα της τότε εποχής. Λανθασμένα. Λανθασμένα τι σημαίνει? Δεν έχει ακολουθηθεί η βαθιά γραμμή του ποταμού. Το οποίο είναι ένα κολοσσίο πρόβλημα. Δεν λύνεται αυτό, ό,τι και να κάνεις. Είναι αδύνατο να επιληθεί. Το ποτάμι δεν είναι. Ο νέος, ο Κηφισός αυτός που προτάθηκε και έχει κατασκευαστεί, δεν είναι στο πιο χαμηλό σημείο. Και το νερό πάντα πηγαίνει στο πιο χαμηλό σημείο. Αναπόφευκτα στην Αθήνα θα έχουμε πλημμύρες. Η Αθήνα έχει κτιστεί παντού. Πάνω στις κήτες, μέσα στις κήτες. Πρόσφατα με μια μελέτη η οποία εμπλέκομαι, είδα ας πούμε το διάγραμμα του κτηματολογίου και τα όρια των οικοπαίδων φτάνουν μέσα στο ποτάμι. Αυτή τη στιγμή καταλήγω ότι πρέπει να κάνουμε όσο μπορούμε να περιορίσουμε τις απορροές. Επομένως, πρέπει όσο το δυνατόν να κάνουμε όπου μπορούμε ανασχέσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην έρχονται τα νερά όλα μαζί και γρήγορα. Να έχουμε τα έργα μας σε πολύ καλή κατάσταση, δηλαδή να γίνεται επιθεώρηση και συντηρήσεις. Αυτά που έχω να τα έχω στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Όπου μπορώ να τις επιφάνειες να τις κάνω όσο το δυνατόν πιο περατές, δηλαδή να μεγαλώσω το ποσοστό απορροφήσεις του εδάφους. Λοιπόν, αυτά μας είπε Χρήστο, ο άνθρωπος ο οποίος είναι αρμόδιος για το δημόσιο, επαναλαμβάνω. Και πάμε τώρα να δούμε, γιατί έχει ετοιμάσει χάρτες, οι οποίοι τι απεικονίζουν? Λοιπόν, είναι οι χάρτες ακριβώς αποδεικνύουν αυτό που λέει ο συγκεκριμένος επιστήμονας. Είναι από την ομάδα Γεωμηθική. Πρόκειται για τοπογράφους αλλά και σπηλαιολόγους, οι οποίοι γυρίζουν όλη την Αθήνα και έχουν κάνει ψηφιακή καταγραφή των ρεμάτων. Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε? Βλέπουμε το Λεκανοπέδιο της Αττικής και είναι πολύ απλά πράγματα για να καταλάβουμε για ποιο λόγο πλημμυρίζουμε. Γύρω-γύρω όλο βουνά. Όρο Εγάλεο, ποικίλο όρο, Πάρνηθα, Πεντέλη, Μητός. Όταν βρέχει, ό,τι νερό έρχεται από τα βουνά θα καταλήξει κάτω. Στο Σαρωνικό κόλπο, που λέει δηλαδή. Στην παραλιακή. Παραλιακή, ναι. Πάμε στον επόμενο χάρτη. Πάμε. Εδώ λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί έχουν καταγράψει ουσιαστικά όλα τα δίκτυα και τους ποταμούς που αυτή τη στιγμή η Αθήνα είναι χτισμένη πάνω σε αυτά. Ας πούμε και κάποια, τα οποία φαίνονται είναι και κάποια υπόγεια. Δηλαδή βλέπουμε με κόκκινο χρώμα το δίκτυο του Κηφισού. Κοιτάξτε από πού ξεκινάει, λοιπόν, από εδώ πέρα. Ναι. Να το δούμε εδώ. Να το δείξουμε. Όλο το δίκτυο του Κηφισού, κοιτάξτε, είναι
χτισμένο πάνω σε ρέματα. Είναι, το, είναι η χήμαρη και, και ο ποταμός που φτάνει μέχρι κάτω. Ναι, έτσι. Πράγμα. Λοιπόν, αυτό θέλω εδώ, τι δείχνει ουσιαστικά. Δείχνει ότι όλο αυτό το κομμάτι το οποίο περνάει το νερό βρίσκονται δεξιά και αριστερά πολυκατοικίες. Και σε κάποια σημεία αυτά είναι και τα επικίνδυνα ουσιαστικά, κάποια από τα επικίνδυνα σημεία. Πάμε στο δεύτερο που λέμε το δίκτυο του ποδονύφτης, το πράσινο. Αυτός είναι ο ποδονύφτης, ο οποίος ξεκινάει και αυτός από ψηλά, ενώνεται κάποια στιγμή με τον Κηφισό και καταλήγουν κάτω. Στη συγκεκριμένη, μετά είναι ο Ηλισσός. Και ο Ηλισσός, ο Ηριδανός, με συγχωρείς, ο Ηριδανός, ο οποίος αυτός έχει εξαφανιστεί σήμερα, ρε υπογείος, δεν τον βλέπεις εύκολα. Είναι με μοβ χρώμα λίγο πριν τον Ηλισσό. Στη συνέχεια είναι το δίκτυο του Ηλισσού. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο δίκτυο. Ο ποταμός καταλήγει κάτω στην, βγαίνει στην Καλυθέα. Μετά είναι το ρέμα της Πικροδάφνης, αυτό που λέμε πιο δεξιά, δηλαδή όπως δείχνει ο χάρτης. Και εκεί υπάρχουν σημαντικά προβλήματα. Το ρέμα των Τραχώνων, που είναι πιο δεξιά με το τυρκουάζ χρώμα, στα ανατολικά, ας το πούμε έτσι. Και κάποια άλλα ρέματα τα οποία έχουν χαρτογραφήσει ψηφιακά. Έχει χαρτογραφήσει ψηφιακά αυτή η ομάδα. Έτσι, για να έχουμε μια εικόνα, πάμε στον επόμενο χάρτη, όπου δείχνουμε τον Ηλισσό. Δηλαδή, από πού ξεκινάει, κοιτάξτε, Χολαργός, Παπάγου, Ζωγράφου και Σαριανή Βύρωνα, Σιμητός. Βρέχει. Όλο αυτό το δίκτυο που βλέπετε κατεβάζει νερό. Μέσα από την Αθήνα φτάνει κάτω. Καλυθέα, Μοσχάτο, Ταύρος, Άγιος Ιωάννης Ρέντης και καταλήγει φυσικά κάτω στο Φάλιρο, στο Σαρονικό. Σε ποιο σημείο βλέπουμε τον Ηλισσό έτσι με γυμνό μάτι, τον βλέπουμε πουθενά? Υπάρχουν κάποια σημεία ακόμα που έχουν μείνει. Λίγα όμως. Λίγα όμως. Πολύ λίγα. Δηλαδή ζούμε μέσα. Χρήστο, με αυτά τα οποία μας δείχνεις αυτή τη στιγμή και αυτά τα οποία παρακολουθεί το κοινό, το τηλεοπτικό κοινό, να πει ότι σε μία βροχή κινδυνεύουν όλες αυτές τις περιοχές. Ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε ότι ζούμε, η Αθήνα έχει χτιστεί δίπλα σε ρέματα, πάνω σε ρέματα και είναι όλοι γεμάτοι ρέματα, τα οποία κάποια έχουν μπαζωθεί, κάποια δεν είναι μπαζωμένα και προσπαθούν να τα διανοίξουν, κάπου γίνονται αντιπλημμυρικά έργα. Και έχουμε κι άλλο ένα χάρτη που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να το δείξουμε. Είναι αυτό που λέμε το δίκτυο της Πικροδάφνης. Και εκεί, πάντα όταν υπάρχει έντονη προοπτώση, πάντα η Πικροδάφνη υπάρχει μια πλημμύρα. Κοιτάξτε τι γίνεται σε αυτή την περιοχή. Λιούπολη, Παλαιό Φάλιρο, Δάφνη. Και εδώ σαν άδειες, παιδιά, χτιστούν όλα αυτά πάνω στα ρέματα. Τα περισσότερα είναι παράνομα. Α. Δηλαδή, λογικά πάντα, έτσι. Όχι, ναι. Παράλογα. Παράλογα είναι ούτως ή άλλως. Άρα γι' αυτό είναι πολύ δύσκολη η θωράκιση, η αντιπλημμυρική θωράκιση της. Και τι κάνει η πολιτεία για όλα αυτά, γιατί μας λες, ωραία, τα δείχνουμε, οι χάρτες, πνιγόμαστε, θα πνιγούμε, θα έρθουν ποντές, νεροποντές, θα γίνει ο κακός χαμός, μετά θα τρέχουμε και θα φτάνουν, θα λέμε εμείς στα δελτία ειδήσεων, οι εκπομπές, ότι έγινε το ένα, έγινε το άλλο, εμείς τα δείχνουμε τώρα. Τι συμβαίνει λοιπόν όμως για όλα αυτά? Πώς μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα? Η έρευνά μας έχει προχωρήσει. Ναι. Υπάρχουν προτάσεις για την Αττική. Οι λεγόμενες λεκάνες ανάσχεσης είναι κάποιες, ας το πούμε, λίμνες που μπορούν να γίνουν με δυσκολία όμως, όπως μας λένε, που θα δούμε και σε, φαντάζομαι και σε επόμενες εκπομπές, γύρω από την Αττική. Όμως παρόλα αυτά, αυτές οι λεκάνες θα μπορούν ίσα-ίσα, κατά κάποιο τρόπο, όπως λένε οι ειδικοί, να κρατήσουν λίγο το νερό που έρχεται από τα βουνά γύρω-γύρω, έτσι ώστε να μην πέφτει τόσο πολύ μέσα στα ποτάμια και να γίνονται αυτές οι πλημμύρες. Άρα δεν μας θέει, Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μας θέει ο κακός μας ο καιρός, Θανάση Κατερινόπουλε. Μας θέει η κακή ρημοτομία, η κακή όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, υπό την έννοια ότι δεν θα έπρεπε να χτίσουμε εκεί πέρα και να μπαζώσουμε και τα ποτάμια και τα ρέματα. Υπάρχουν και ατομικές ευθύνες. Ναι, ναι. Πάρα πολλές ατομικές ευθύνες και κυρίως ανθρώπων οι οποίοι, ναι, εις γνώση τους, ξέρανε, χτίσανε και παράνομα μέσα, ακόμα μέσα και στα ρέματα. Έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία. Για να πούμε την αλήθεια. Είναι αυτή η πραγματικότητα την οποία ζούμε στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίας. Όμως εμείς τα δείχνουμε αυτά γιατί πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος τους τι μελιγενέστε. Τα λέμε από πριν για να μην τα ζήσουμε μετά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλά πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας υπενθυμίσω ότι θα σημειωθεί σήμερα μεγάλη κλήρωση. 500 ευρώ μετρητά δίνει Βίο Καρπέτ, η μοναδική εταιρεία χαλιών. Βίο Καρπέτ για τα χαλιά σας, για το σπίτι, να τα βάλετε, έρχεται χειμώνας. Να ξεκινήσει σιγά σιγά και το κρύο.
Διοκαρπέτη λοιπόν μας κάνει δώρο 500 ευρώ μετρητά. Σήμερα η κλήρωση μέσω της εκπομπής θα ανακοινωθεί. Ο τυχερός ή η τυχερή έχετε χρόνο ακόμα προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό. Με ποιο τρόπο? Παίρνετε το τηλέφωνο στα χέρια, τηλεφωνείτε στο 14800. Αφήνετε το όνομά σας και το επώνυμό σας και παίρνετε το κινητό τηλέφωνο. Γράφετε ΚΟΜΙΚΡΟΝ κενό, όνομα και επώνυμο, αποστολή στο 14400. Με αυτόν τον τρόπο όμως δηλώνετε συμμετοχή και για τον άλλο μεγάλο διαγωνισμό του Open, τα 5.000 ευρώ μετρητά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πολλά μηνύματα στο Twitter, στο X, Θανάση, και για εσένα. Λέει, γιατί δεν λες ότι ο Εθνάρχης και πριν οι χουντικοί διέλυσαν την Αθήνα από άκρη σε άκρη? Εγώ είπα διαχρονικά. Γιατί δεν τα λες, Θανάση μου, και σοσιαλιστής? Δεν τα λες, Θανάση μου, δεν τα ταυτίζομαι. Μόνο μαζί μου ξέρεις να τα βάζεις, Θανάση. Δεν ταυτίστηκα ούτε με τους χουντικούς. Και έχω και σύμμαχο και τη γυναίκα. Είμαι αντιφασίστας, αλλά ούτε και με τον Εθνάρχη. Εγώ δεν τον δέχομαι ως Εθνάρχη, αυτοί που τον δέχονται. Πολλά μηνύματα, λοιπόν, φίλες και φίλοι, και για το θέμα μας. Γιατί θυμάμαι την πλημμύρα στη Ραφίνα το 1979 με κάποιους νεκρούς. Ήμουν... και παρέσυρε ρέματα, έχεις τον αγέννητος. Μείον δύο ήμουν. Λοιπόν, παρέσυραν κάποια σπίτια που ήταν κυριολεκτικά χτισμένα πάνω στο ρέμα. Έτσι είναι. Και αν θα πάτε μια βόλτα προς Πετρούπολη, θα δείτε ρέμα που υπήρχε, είναι δρόμος αυτή τη στιγμή. Όπως τα περισσότερα ρέματα μέσα στην Αθήνα. Πάμε τώρα όμως σε ένα θέμα το οποίο πραγματικά εμένα προσωπικά με είχε συγκλονίσει. 22 Νοεμβρίου του 2022 η Έμα, ένα χαμογελαστό κορίτσι, ένα γλυκύτατο πλάσμα, χάνει την μάχη με τη ζωή επειδή την παρασέρνει ένα γιο ταχύ στην οδό Εγνατία στη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς αποφασίζουν να δωρήσουν τα όργανα της Έμας. Πραγματικά ήταν μια κίνηση η οποία ήταν το υπέρτατο της φιλαλληλίας και της αλληλεγγύης. Βλέπετε την Έμα. Έγιναν δικαστήρια. Θα δούμε τι έγινε στα δικαστήρια τα οποία έλαβαν χώρα. Ο άνθρωπος, ο οδηγός, εν τέλει καταδικάστηκε. Υπάρχουν όμως, υπάρχουν πάρα πολλά σκοτεινά σημεία, να το πω έτσι, σε αυτή την ιστορία. Πάρα πολλά σκοτεινά σημεία σε ό,τι αφορά την θέση της συνοδήγου. Πάμε να δούμε ένα σύντομο ιστορικό αυτής της ιστορίας, της ατυχούς κατάληξης της Έμας, και όταν επανέλθουμε θα συνδεθούμε με τη μητέρα της, την κυρία Κέλλη Καμπάκη, και με τον κύριο Νίκο Ρουσόπουλο, καθώς υπάρχουν δικαστικές εξελίξεις. Νοεμβρίου του 2022. Ένα αυτοκίνητο με ηλικιώδη ταχύτητα στην οδό Εγνατία στη Θεσσαλονίκη παρασέρνει την 29χρονη φοιτήτρια κτηνιατρικής Έμα Καριωτάκη. Ο οδηγός αλλά και η συνοδηγός του αυτοκινήτου την εγκαταλείπουν εμόφυρτη. Την αφήνουν αβοήθητη και εξαφανίζονται. Η όμορφη Έμα παλεύει να κρατηθεί στη ζωή και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, 5 μέρες μετά είναι πλέον νεκρή. Λίγους μήνες μετά την φωνική παράσυρση, το δικαστήριο κρίνει τον ασυνείδητο οδηγό ένοχο χωρίς ελαφρυντικά και τον καταδικάζει σε φυλάκιση 16 χρόνων και 6 μηνών. Από την άλλη πλευρά, η συνοδηγός απαλλάσσεται από κάθε κατηγορία, παρά το ότι όχι μόνο είδε την παράσυρση και εγκατάλειψη, αλλά δεν ειδοποίησε ούτε τις αρχές ώστε να σώσει την 29χρονη φοιτήτρια. Για το επίδικο τροχαίο δυστύχημα, η δεύτερη κατηγορουμένη ουδε μία ευθύνη φέρει. Επιπλέον δε, επέβαινε ως συνοδηγός σε ένα όχημα την κίνηση του οποίου κατ' επέκταση αδυνατούσε να ορίσει. Ακόμα ειδικότερα αναφορικά με τη μερικότερη υποχρέωσή της να ειδοποιήσει την πλησιέστερη αστυνομική αρχή, σημειωτέων ότι η κατηγορουμένη τελούσε υπό καθεστώς σοκ και τρόμου, έχοντας μόλις βιώσει ένα ευθνίδιο αποτρόπαιο γεγονός. Περαιτέρω δε, πίστηκε από τα καθησυχαστικά λεγόμενα του οδηγού του αυτοκινήτου ότι θα έπρατε ο ίδιος τα δέοντα. Μετά το θάνατό της, η Έμα χάρισε ζωή αφού οι γονείς της με μεγαλείο ψυχής αποφάσισαν να δωρήσουν τα όργανα του παιδιού τους, δίνοντας ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, κάτι που ήταν επιθυμία και της ίδιας της 29χρονης να γίνει δότρια. Η οικογένεια της αδικοχαμένης Έμας έχει καταθέσει μήνυση κατά της 19χρονης συνοδηγού για τα αδικήματα της ηθικής αυτούργιας σε επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη θύματος σε τροχαίο.
Μηνύω την για τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε επικίνδυνη οδήγηση και της ηθικής αυτουργίας σε εγκατάλειψη θύματος σε τροχαίο. Ζητούμε την άσκηση της νόμιμης ποινικής δίωξης, την παραδειγματική τιμωρία της και την κίνηση της ποινικής διαδικασίας εις βάρος της μηνυόμενης. Δεν υπάρχει ένα δίκαιμα παρασιώπηση εγκλήματος. Υπάρχει ένα ρημάδι άρθρο εκεί στο ποινικό κώδικα. Θα σου πω τώρα, Θανάση μου, γιατί φίλες και φίλοι, θέλω να σας πω ότι αρχικά είχε διωχθεί και ερευνούνταν και ο ρόλος της συνοδηγού. Εν πάση περιπτώσει, δεν κατέστη κατηγορούμενη για διάφορους λόγους, αλλά το χειρότερο είναι ότι, όπως πληροφορήθηκα, δεν ήταν καν στους μάρτυρες του κατηγορητηρίου η γυναίκα αυτή. Η συνοδηγός του οχήματος, το οποίο πάρει. Δεν έκανε τροχιά δικογραφία. Θα αναζήτησε μάρτυρες. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε κοντά μας την κυρία Κέλλη Καμπάκη και τον κύριο Νίκο Ρουσόπουλο. Τους έχουμε κοντά μας και τους δύο. Καλησπέρα και στους δύο. Κυρία Καμπάκη, καλησπέρα. Επιτέλους τα λέμε. Μιλάμε εδώ και μήνες. Ευτυχώς είστε κοντά μας σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τον δικηγόρο σας, τον κύριο Ρουσόπουλο. Οπότε καλησπέρα και στους δύο. Και Κέλλη μου, θέλω πρώτα να δώσω το λόγο σε εσένα. Να μου πεις λοιπόν. Το τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση, τι ακριβώς έχει συμβεί με τη συνοδηγό και για ποιο λόγο αποφασίσατε να κινηθείτε νομικά εναντίον της, καταθέτοντας μήνυση. Να ξεκινήσω από την αρχή. Ακούγομαι? Βεβαίως. Σε ακούμε μια χαρά. Ναι. Ωραία. Να ξεκινήσω λοιπόν από την αρχή. Αρχικά, από όσο μάθαμε, η κοπέλα αυτή συνελήφθη κάποιες ώρες μετά το τροχαίο, κρατήθηκε στην αστυνομία κάποιες ώρες και μετά αφέθηκε ελεύθερη. Μάλιστα, τότε είχε βγει και ο δικηγόρος της και είχε κάνει κάποιες δηλώσεις στα κανάλια, δημόσιες, ότι συνελήφθη 5 λεπτά πριν πάει από μόνη της να παραδοθεί. Αυτό ισχυρίστηκε ο δικηγόρος της τότε. Από όσο είχαμε μάθει, είχε προταθεί να κατηγορηθεί για κακούργημα. Στην πορεία, το κατηγορητήριο άλλαξε και έγινε επιμέλημα. Και το βούλευμα βγήκε απαλλακτικό για όλες τις κατηγορίες, με τη δικαιολογία ότι παρουσιάστηκε αυθόρμητα και αυτόβουλα με σκοπό να συνδράμει. Εξαιτίας του σοκ που υπέστη και της μετεφηβικής ηλικίας της. Σοκαριστήκαμε, η αλήθεια είναι, αλλά σε εκείνη τη φάση αποφασίσαμε ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα του οδηγού και θα συνεχίζαμε μετά με τη συνοδηγό. Επίσης, μετά από λίγους μήνες ήρθε και η κλήτευση για το δικαστήριο και προς μεγάλη μας έκπληξη δεν ήταν καν μέσα στους μάρτυρες. Δεν την είχαν καλέσει ούτε ως μάρτυρα. Κέλλη μου, όταν μου το είπες αυτό, πραγματικά εξεπλάγει. Δηλαδή, μιλάμε για την συνοδηγό αυτού του μοιραίου δυστυχήματος, το οποίο στέρισε τη ζωή στη γλυκή τάτη κόρη σου, την Έμα, σε αυτό το υπέροχο πλάσμα. Για τη συνοδηγό, επαναλαμβάνω, για να το εμπεδώσει ο κόσμος. Και η συνοδηγός δεν ήτανε μέσα, Θανάση μου και κύριε Ρουσόπουλε, στους μάρτυρες. Πώς εξηγείται αυτό λοιπόν, Κέλλη? Και εγώ αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Πώς εξηγείται? Πολλά δεν εξηγούνται σε αυτή την υπόθεση. Καταρχήν, να πω ότι αυτή η κοπέλα, αν πραγματικά είχε υποστεί σοκ και αν πραγματικά είχε έστω και λίγο συνείδηση, θα είχε ζητήσει ένα συγγνώμη. Δεν έχει ζητήσει συγγνώμη και μάλιστα με όλη της την αντιμετώπιση δείχνει ένα άτομο που δεν έχει καταλάβει τι έχει κάνει, δεν υπάρχει καμία μεταμέλεια και, εν πάση περιπτώσει, ήταν σαν να πάτησα μια γάτα και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Αφήνω την άκρη στη συγγνώμη, γιατί αυτό, ξέρεις, πρέπει για να ζητήσεις συγγνώμη να έχεις και ενσυναίσθηση, να έχεις και ευαισθησία, να αντιληφθείς αυτό το οποίο συνέβη, ότι δηλαδή ένα κοριτσάκι το οποίο σήμερα θα ήταν στη ζωή. Η Έμα σήμερα λοιπόν θα ήταν 23 ετών. Έτσι. Θα ζούσε κανονικά αν δεν είχε συμβεί αυτό το οποίο είχε συμβεί. Αλλά
Αυτό το οποίο πραγματικά με προβληματίζει ό,τι αφορά το θέμα της ποινικής διαδικασίας η οποία ακολούθησε. Και εδώ πέρα μπαίνουν στο μυαλό μου, γιατί ξέρεις και εγώ κάνω και ανάποδες σκέψεις και ενδεχομένως να έχω και ένα διεστραμμένο εγκέφαλο. Είναι πώς είναι ποτέ δυνατόν αυτή η γυναίκα να μην είναι καν μάρτυρας, αυτή η κοπέλα να μην είναι καν μάρτυρας στη δίκη. Έλατε. Έλατε, κύριε. Αν είναι ένας άνθρωπος. Κύριε Ρουσόπουλε, πώς εξηγείτε. Τα είπε όλα, ήταν αυτή. Πώς εξηγείτε αυτό, δηλαδή ο αυτόπτης μάρτυρας να μην είναι μάρτυρας στη δίκη. Δεν υπάρχει καμία εξήγηση, γι' αυτό και ακριβώς όταν εμφανίστηκε το κλητήριο θέσιμο που καλούσε τον συγκεκριμένο να δικαστεί για τα αδικήματα αυτά και στον κατάλογο μαρτύρων, δεν περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη συνοδηγός. Τότε κατευθείαν υποβλήθηκε αίτημα στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, που οφείλω να πω, ενήργησε άμεσα και αμέσως και την κάλεσε. Βέβαια, το να μην την καλούσε ήταν πλέον τραγικό. Και για την ελληνική δικαιοσύνη και βέβαια για την υπόλοιπη πολιτική. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Κύριε Ρουσόπουλε, να ρωτήσω κάτι. Η δικογραφία έγινε από την τροχιά. Προφανώς πρέπει να κλήθηκε να καταθέσει την τροχιά η κυρία αυτή. Ή δεν κλήθηκε όχι καθόλου. Όχι μόνο κλήθηκε στην τροχιά, ακολούθησε κακουργηματική δίωξη. Ακριβώς. Επομένως, με το 290α, απολογήθηκε και σε ανακριτή, ο οποίος την άφησε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους που της επιβλήθηκαν. Άρα ήταν εκείνη τη στιγμή υπόδικη για άμεση συνέργεια σε κακούργημα και ήδη ακόμα για κακούργημα. Προφανώς διαχωρίστηκαν οι δικογραφίες, αλλά κι αν έγινε αυτό, αν κατάλαβα καλά. Όχι, έστω και αν έγινε αυτό, από τη στιγμή που κλήθηκε στη βασική δικογραφία και κατέθεσε. Ξέχασα να την καλέσουν. Αδιανόητο να μην την καλέσουν. Ναι, βέβαια είναι αυτά. Πάμε όμως τώρα στην ουσία της υπόθεσης, Κέλλη μου. Για ποιο λόγο εσείς καταθέσατε μήνυση και ζητείτε την ποινική της τιμωρία? Τι είναι αυτό το οποίο έχετε ως στοιχείο, τι είναι αυτό το οποίο σας έκανε να προχωρήσετε σε αυτή την κίνηση? Αρχικά είναι αυτό που είπα, ότι δεν πιστεύω ότι σοκαρίστηκε. Μάλλον όχι, σοκαρίστηκε, αλλά φοβήθηκε το τι θα σημαίνει το γεγονός που συνέβη μπροστά στα μάτια της για την ίδια. Όχι για το τι προκάλεσαν στον άνθρωπο που χτύπησαν και εγκατέλειψαν. Εγκατέλειψαν μαζί αυτό. Το παιδί μου τον ακολούθησε. Θεωρώ ότι τον ακολούθησε και ο θελός. Αυτή λέει ότι δεν τον γνωρίζει. Εγώ ξέρω ότι από μαρτυρίες ότι γνωρίζονται. Έχουν μήνες πριν γνωριμία. Και όχι μόνο. Πήγανε στο Σέικ Σου, όπου σταμάτησαν μέσα στα σκοτάδια. Και αυτός ξεφορτώθηκε τις πινακίδες. Αυτή έκανε 2-3 τσιγάρα να ηρεμήσει. Κατά δική της ομολογία κρατούσε το κινητό στα χέρια της και δεν κάλεσε κανέναν. Δεν κάλεσε έναν άνθρωπο να πει ότι, ότι έγινε αυτό και φοβάμαι, βοήθεια. Είμαι στα σκοτάδια, είμαι στο πουθενά, φοβάμαι για τη ζωή μου. Δεν ενημέρωσε κανέναν, δεν ειδοποίησε κανέναν. Οικειοθελώς έκατσε εκεί, είδε κανονικότατα ότι έκρυψε τις πινακίδες. Οικειοθελώς τον ακολούθησε σε ξενοδοχείο στη συνέχεια, γιατί πήγανε και διανυκτέρευσαν σε ξενοδοχείο από όσο. Με έναν άνθρωπο που λέει ότι δεν γνώριζε, έτσι. Με έναν άνθρωπο που λέει ότι δεν γνώριζε. Εντάξει. Και θα ξαναπώ άλλη μια φορά. Το κινητό της το είχε όλη την ώρα στα χέρια της. Δεν ενημέρωσε και δεν ειδοποίησε κανέναν. Όταν μετά πήγε στο σπίτι της, ήταν σοκαρισμένη, όπως είπε στην κατάθεσή της. Έκατσε στο σπίτι της για 40 ολόκληρες ώρες, δεν πήρε ένα τηλέφωνο να ενημερώσει κανέναν. Κάτι το οποίο θα έκανε αυτονόητα οποιοδήποτε άνθρωπος είχε εμπλακεί σε ένα τέτοιο μοιραίο δυστύχημα. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, χωρίς τη θέλησή του, ναι. Χωρίς τη θέλησή του και είχε τη στοιχειώδη ανθρωπιά και ενσυναίσθηση, έτσι. Ακριβώς. Δεν ενημέρωσε κανέναν, λοιπόν. Πήγε στη δουλειά της και τη συνέλαβαν. Η δικογραφία λέει ότι συνελήφθη. Το βούλευμα λέει ότι πήγε αυθόρμητα και αυτόβουλα με σκοπό να συνδράμει. Εσύ πιστεύεις, Κέλλη μου, για να μιλάμε ξεκάθαρα, ότι κάποιοι ενδεχομένως να καλύπτουν την συνοδηγό? Ότι υπάρχουν, υπέρτερες δυνάμεις οι οποίες θέλουν να την καλύψουν? Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα. Το λόγο που γίνεται δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά ότι υπάρχει βοήθεια κάτω από το τραπέζι είναι σίγουρο. Κύριε Ρουσόπουλε, έχετε καταθέσει τη μήνυση. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή η ποινική διαδικασία? Είναι στη διαδικασία της προκαταρκτικής εξετάσεως. Yeah. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η δικογραφία αυτή, δυστυχώς από την τροχιά Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε ως ανθρωποκτονία εξαμελίας. Που σημαίνει τις εποχές εκείνες 3 χρόνια φυλάκιση και εξόλυ.
η ανακρίτρια και η εισαγγελία Θεσσαλονίκης αναβάθμισαν το κατηγορητήριο σε παραβίαση του άρθρου 290α και το δικαστήριο στον οδηγό επέβαλε τη μεγαλύτερη ποινή που έχει επιβληθεί ποτέ μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Όσον αφορά την συνοδηγό, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι αυτό που αναφέρατε και στο απόσπασμα στην εκπομπή σας, η ηθική αυτουργία. Δεν είναι μόνο ότι εξαφανίστηκε, ότι δεν πήρε τηλέφωνο, ότι πήγε στη δουλειά της, η αδιαφορία που επέδειξε. Ναι. Είναι το γεγονός, κατά την άποψη της πολιτικής αγωγής, ότι αυτή ενίσχυε το γεγονός της αμελούς και όχι αμελούς επικίνδυνης οδήγησης. Για το συγκεκριμένο όχι. Πώς το ενίσχυε, δηλαδή, παρότρινε τον οδηγό να τρέξει. Είναι πάρα πολύ εύκολο όταν είμαι εγώ δίπλα συνοδηγό σε ένα αυτοκίνητο, να του λέω, έλα, ρε, τώρα έχει ένα μάξι τούρμπο και πηγαίνει με 50 χιλιόμετρα, πάντα το να δούμε πόσο πάει. Και το γεγονός που... Το σίγουρο είναι όμως ότι δεν το σταμάτησε. Δηλαδή, αν φοβότανε και του λέγε σταμάτα, μην τρέχεις γιατί φοβάμαι, δεν θα έτρεχε. Δεν έκανε κάτι να το σταματήσει. Ακριβώς αυτό ήθελα να σταματήσω. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ σου λέω ότι δεν μπορούσε να το σταματήσει, Θανάση μου και η κυρία Κέλλη μου και αγαπητέ μου. Το πρώτο φανάρι κατέβα. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Έχει πατήσει έναν άνθρωπο. Έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο. Πηγαίνει μετά, εξαφανίζει 40 ώρες, πηγαίνει στη δουλειά σου κανονικά και μετά μου το παίζει τλιμμένη χείρα. Και η δικαιοσύνη έτσι. Πού είναι, πού βρίσκεται η δικαιοσύνη, υπάρχει δικαιοσύνη. Η αίμα, κυρία Κέλλη μου, αγαπητή μου Κέλλη, δεν θα γυρίσει πίσω. Τουλάχιστον κάποιοι να σταματήσουν να αμαυρώνουν τη μνήμη τη. Αυτό είναι αυτό το οποίο καταλαβαίνω ότι ζητάτε εσεί και ο δικηγόρο σα αυτή τη στιγμή. Εννοείται να πω κάτι. Πριν λίγες μέρες έγραψαν εδώ στην πόλη μου έγραψαν ένα αυτοκίνητο τη συνοδηγό γιατί δεν φορούσε ζώνη και τις κόψανε κλίση. Και στη συγκεκριμένη συνοδηγό που ήταν στο αυτοκίνητο που σκότωσε άνθρωπο δεν υπάρχει πουθενά. Σε λίγο θα μας ζητήσουν να μας πούνε να τις πούμε και συγγνώμη. Ναι, εκεί θα φτάσουμε. Λοιπόν, ναι, κύριε Ρουσόπουλε, κάτι γιατί πρέπει να ολοκληρώσω. Δεν είναι μόνο η ποινική διαδικασία. Έχουμε κινηθεί και αστικά κατά τη συνοδηγού για την ευθύνη που έχει ως ηθική αυτουργός στην επικίνδυνη οδήγηση και στην δολοφονία, γιατί για δολοφονία μιλάμε, της ΕΜΑΣ. Λοιπόν, παρακολουθούμε την υπόθεση. Κύριε Ρουσόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κέλλη μου, θέλω να σας ευχαριστήσω και εσένα πάρα πολύ. Ξέρω ότι περνάς πάρα πολύ δύσκολα. Είναι 2 χρόνια χωρίς την ΕΜΑ. Πέτρο, 2 μέρες πριν είχε γενέθλια. 2 Δεκάτου θα έκλεινε τα 23 της. Το ξέρω, Κέλλη μου. Το ξέρω. Και ήσουν στη Θεσσαλονίκη. Ήσουν στο σημείο που άφησε δυστυχώς και το λέω και ανατριχιάζω, ειλικρινώς ανατριχιάζω. Ήσουν στο σημείο το οποίο άφησε την τελευταία της πνοή. Ξέρεις ότι είμαστε δίπλα σου. Ξέρεις ότι συνεχίζουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Πάρα πολύ. Ειλικρινά σου μιλάω. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, Τζένι μου, έλα, γιατί έχουμε εξελίξει ό,τι αφορά την υπόθεση του Λούνα Πάρκ, γιατί στις 19 Αυγούστου το χρόνο σταμάτησε δυστυχώς για τον 19χρονο Γιάννη. Είχε μπει σε ένα παιχνίδι, το παιχνίδι αυτό κατέρευσε, έχασε τη ζωή του. Έχουμε συγκεκριμένο ρεπορτάζ και συγκεκριμένες εξελίξεις. Ακριβώς, Πέτρο. Την περασμένη Τρίτη κλήθηκαν να καταθέσουν ο χειριστής του παιχνιδιού, ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ και ένας μηχανικός. Κλήθηκαν και οι τρεις από το αστυνομικό τμήμα Κασάνδρας, προκειμένου να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις. Άρα με την ιδιότητα του υπόπτου, έτσι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ακόμα η έρευνα σε εξέλιξη, δεν έχουν ασκηθεί διώξεις. Είναι ύποπτα αυτά τα 3 άτομα και νομίζω ότι έχουμε αποκλειστικές πληροφορίες και ρεπορτάζ ό,τι αφορά αυτά τα οποία φέρεται να υποστήριξε ο χειριστής, έτσι. Ακριβώς. Πρόκειται... ναι, να δούμε το βίντεο. Να πάμε ναι. Να δούμε το βίντεο και θα μας τα πεις συνέχεια. Παρακαλώ. Αυγούστου, ο χρόνος σταμάτησε. Ο τελευταίος τρελός χορός σε Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής υπήρξε μοιραίος για τον 19χρονο Γιάννη, που έκανε διακοπές με τη μητέρα και τα 2 μικρότερα αδέλφια του. Την επόμενη ημέρα θα ξεκινούσε να ζει το όνειρό του, να φοιτήσει στη σχολή Κάρων, αλλά το νήμα της ζωής του κόπηκε τόσο άδικα και αδόκητα. Ήταν η επιθυμία του να πετάει με τα μαχητικά της αεροπορίας και τα κατάφερε. Διάβασε, στερήθηκε τις βόλτες με τους φίλους του και όλα όσα κάνουν τα παιδιά στην ηλικία του για να πετύχει το στόχο του. Και τον πέτυχε. Και ήταν χαρούμενος γι' αυτό.
Η τελευταία νύχτα παραθέρησης και επιθυμία για ένα γύρο στο παιχνίδι με περιστρεφόμενες καρέκλες του Λούνα Πάρκ υπήρξε η τελευταία για τον ίδιο και για την οικογένειά του που βυθίστηκε στο πένθος, τη θλίψη και την οργή για την απώλεια του Γιάννη. Μπροστά στα μάτια της μητέρας και των δύο αδελφών του, το κάθισμα που καθόταν ο άτυχος 19χρονος ξεκόλλησε και ο Γιάννης βρέθηκε στον αέρα. Μάταια προσπάθησε να πιαστεί από την μπλούζα του 16χρονου αδελφού του, που με δυσκολία και εκείνος κρατήθηκε από το χερούλι του δικού του καθίσματος, ενώ ήταν μαζί με τον Γιάννη στο χώρο του θανάτου. Ο 19χρονος Γιάννης εκτινάχθηκε και βρέθηκε στον αέρα. Όμως η πτώση υπήρξε μοιραία. Ο Δημήτρης γλίτωσε από θαύμα. Σχεδόν δύο μήνες μετά, η απαρηγόρητη οικογένεια του αδικοχαμένου Γιάννη συνεχίζει να προσπαθεί να μετατρέψει τον αβάστακτο πόνο σε δύναμη, εξαντλώντας κάθε τρόπο, προσπάθεια και ένδικο μέσο για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για την απώλεια του Γιάννη τους. Εξελίξεις τρέχουν για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον περασμένο Αύγουστο έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης από τη Βέρεια. Με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόπινων πράξεων, κλήθηκε ο χειριστής του θανατηφόρου παιχνιδιού από το αστυνομικό τμήμα Κασάνδρας την περασμένη 3η-1η Οκτωβρίου του 2024, ώστε να δώσει ανομωτή εξηγήσεις στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διεξάγεται με εντολή της Αγγελίας Πρωτοδικών Χαλκιδικής. Σημειώνεται ότι εκτός από τον 29χρονο χειριστή, κλήθηκαν να καταθέσουν και ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ αλλά και ένας μηχανικός. Οι τρεις τους έδωσαν εξηγήσεις μέσω υπομνημάτων. Ο 29χρονος χειριστής του παιχνιδιού υποστήριξε ότι δεν είχε τη δυνατότητα να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στο θύμα, ούτε να καλέσει σε βοήθεια ή να τον μεταφέρει στο πλησιέστερο νοσοκομείο, επειδή τον φυγάδευσαν, όπως είπε μετά το συμβάν. Δεν είχα αντικειμενικά τη δυνατότητα να βοηθήσω τον καμπανταήδη Ιωάννη, καθώς δεν έχω γνώση νοσηλευτικής. Δεν γνωρίζω πρώτες βοήθειες. Ακόμα και να μπορούσα να βοηθήσω με οποιοδήποτε τρόπο, καλώντας άμεσα βοήθεια, δεν μου επέτρεψαν να αντιδράσω. Με απομάκρυναν άμεσα από το χώρο, παρά τις φωνές και τις αντιδράσεις μου για την κατάσταση του παιδιού. Σε ό,τι αφορά τον χειρισμό του μηχανήματος, ο 29χρονος ανέφερε ότι ενεργούσε σύμφωνα με τις εντολές του εργοδότη του, ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ. Είμαι ένας αγράμματος άνθρωπος, χωρίς γνώση για τη λειτουργία του μηχανήματος Crazy Dance. Εξάλλου, προσελήφθη για τη λειτουργία άλλου μηχανήματος, ήτη του καραβιού, και όχι αυτού για το οποίο κατέληξα με την εντολή του εργοδότη μου να χειρίζομαι. Είναι καταφανές ότι δεν μπορούσα να γνωρίζω την κατάσταση στην οποία βρισκόταν τα μηχανήματα του Λούνα Πάρκ, ούτε φυσικά και του επίδικου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούσα να προβλέψω την αποκόλληση του μηχανήματος από τη θέση του και τον επικείμενο θάνατο του παιδιού. Δεν είχα γνώση της κακής συντήρησης του μηχανήματος. Δεν μου περνούσε καν από το μυαλό ότι θα μπορούσε να αποκολληθεί το κάθισμα από τη θέση του. Εγώ ενεργούσα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που είχα λάβει από το αφεντικό μου, μην παρεκκλίνοντας ούτε στο ελάχιστο από αυτές. Πλέον αναμένεται η απόφαση της Αγγελίας Πρωτοδικών Χαλκιδικής για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Λοιπόν, αυτά συγχειριστεί και φίλες και φίλοι, ο χειριστής της εξηγήσης, έγγραφης εξηγήσης, λέει ότι τον είχαν πάρει για άλλο μηχάνημα. Βρέθηκε να χειρίζει το Crazy Dance, μέσα στο οποίο βρισκόταν ο Γιάννης, και φυσικά αυτό το μηχάνημα κατέρευσε, τον έστειλε στον άλλο κόσμο. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Καϊμπαλή, ο οποίος είναι ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, εσείς σήμερα νομίζω ότι. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Εσείς πήγατε, νομίζω, σήμερα στα δικαστήρια και πήρατε όλο το φάκελο της δικογραφίας, αν δεν απατώμε, κύριε Καϊμπάλη. Καμπαϊλής είναι το επίθετό μου. Και εγώ, απλά για να είμαστε πιο ακριβείς. Λοιπόν, ακούστε, αγαπητέ. Πρέπει να διορθώσουμε μία σειρά από πράγματα πολύ γρήγορα, όμως. Ο χειριστής έχει ισχυριστεί ότι γνώριζε. Γιατί νομίζω ότι είμαι ο μοναδικός που έχω τη δικογραφία τα χέρια μου, τις εξηγήσεις, επί συνόλου 1.800 σελίδων, την οποία έχει διενεργήσει το ΑΤΑΦ σε συνεργασία, το ΑΤΑΦ Κασάνδρας σε συνεργασία με τον προϊστάμενο εισαγγελίας, που έχουν κάνει άνθρωποι, θεωρώ, τα πάντα. Λοιπόν, εντάχει, πρόκειται για απατώνες, πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι απολογούνται,
με πρώτη σημείωση το ψέμα, με πρώτη διευκρίνηση την απαλλαγή των κατηγοριών. Δεν το έκανα εγώ, εκείνος μου δώσει τα χαρτιά, εγώ του είπα του χειριστή μέχρι το 50, το μηχάνημα βρέθηκε στο 90 από φωτογραφίες την επομένη του θανάτου του παιδιού μου, εγώ τις έχω. Και ένα σύνολο από ψεύδι, συκοφαντίες και αλητεία. Μας κλείσανε το σπίτι και πήρανε το καλύτερο παιδί. 2 μέτρα παλικάρι, χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Δεν υπήρχε κάποιος λόγος. Δεν μπλέχτηκε σε φασαρία. Δεν έπαιρνε ναρκωτικά. Δεν σκοτώθηκε σε τροχαίο. Κάποιοι αλήτες του υποκόσμου, γιατί αυτά θα τα αποδείξω τις επόμενες μέρες στον ανακριτή, αποφασίσαν να βάζουν παιδιά χωρίς να υπολογίζουν τίποτε εν γνώση των μηχανημάτων, εντός εισαγωγικών μηχανημάτων, των αυτοσχέδιων αυτών κατασκευών. Κύριε Γιώργο, επειδή εσείς έχετε τον πλήρη φάκελο και έχετε καλύτερη γνώση σε ό,τι αφορά το τι έχουν ισχυριστεί, αυτό το οποίο καταλαβαίνω από αυτά τα οποία μου λέτε τουλάχιστον είναι ότι εδώ πέρα υπάρχει. Το έχω δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ξέρετε, αυτό να συμβαίνει. Στα 20 χρόνια που κάνω το δικαστικό ρεπορτάζ, υπάρχει δυστυχώς μια μετακύληση ευθυνών. Το γνωρίζουμε, το ξέρουμε. Ναι. Δεν φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος από τον Άννα στον Καϊάφα. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση του γιού σας, στη δική σας την περίπτωση. Κοιτάξτε, να δείτε. Από την πρώτη μέρα που χάθηκε το παιδί, από την επόμενη, είναι ξεκάθαρα όλα. Πρέπει όμως να λειτουργήσει η δικαιοσύνη και οι αρμόδιες υπηρεσίες κατά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργήσουν. Το παιδί σκοτώθηκε διότι το μηχάνημα ήταν σάπιο, αποτύχει όπως αναφέρεται μέσα σε όλες αυτές, σε όλα αυτά τα έγγραφα, έζησε το δεύτερο παιδί ο Δημήτρης. Ήταν τόσο σφοδρό το χτύπημα του μεγάλου παιδιού που διαλύθηκε ένα παλικάρι 94 κιλά, ένα 85 ύψος στα 19 του. Με αξιοπρέπεια. Λοιπόν, οι ευθύνες είναι ιδιοκτήτης χειριστής, οι άνθρωποι αυτοί, 2, 3, 4 που έχουν δώσει χαρτιά και τα ισχυρίζεται ο ιδιοκτήτης σήμερα ότι τα μηχανήματά του ήταν καινούρια και άξια προς λειτουργία. Οι υπεύθυνοι του Δήμου που ποτέ δεν δώσανε άδεια από το 2020 και μετά νομίμως, όπως επίσης παρανόμως, τον αφήναν να λειτουργεί και δεν του επιβάλλανε ούτε τη σφράγιση, ούτε τη διακοπή, αλλά ούτε και τα πρόστιμα. Κύριε Γιώργο, γνωρίζετε ότι έχουμε τηλεοπτικό ραντεβού τη Δευτέρα και εκεί πέρα θα σας αφιερώσω πάρα πολύ χρόνο, γιατί θα έχουμε και τα νέα δεδομένα, να μελετήσουμε και εμείς τα στοιχεία όπως και εσείς. Και επιτρέψτε μου λοιπόν να συνδεθούμε τη Δευτέρα διαζώσεις μέσω Skype. Εκεί πέρα λοιπόν θα αφιερώσω πολύ χρόνο, σας το υπόσχομαι. Ευχαριστώ. Απλά θα μου δώσετε την ευκαιρία εκεί να εξηγήσω στον κόσμο, στο λαό, όλα, γιατί όλα σκοτώνονται τα παιδιά τους. Όλα. Αυτό πρέπει να καταλάβουν. Από τους πιο ψηλά μέχρι τους πιο χαμηλά. Όλα. Με χαρτιά και με έρευνες. Κύριε Γιώργο, όλα. Ευχαριστώ. Τη Δευτέρα έχουμε τηλεοπτικό ραντεβού. Πολύ χρόνο από εμένα. Θα τα πούμε όλα. Όλα, κύριε Γιώργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, Χαμπέμους νικήτρια του διαγωνισμού για τα 500 ευρώ μετρητά είναι η κυρία Ειρήνη Κοζαμάνη, παρακαλώ. Η κυρία Ειρήνη Κοζαμάνη λοιπόν κερδίζει τα 500 ευρώ μετρητά τα οποία μας τα προσέφερε η Βιοκαρπέτ. Κυρία Κοζαμάνη μου, σε καλή μεριά. Σε καλή μεριά αυτά τα λεφτά. Είμαι πολύ ευτυχής. Γυναίκα η σημερινή νικήτρια. Τις 10.000 είχε κερδίσει άντρες, οπότε είμαστε 1-1. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Open τώρα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, στις 2 η ώρα ακριβώς. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο.